Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι η Γλυκερία και σήμερα ο μπαμπάς μου θα παρουσιάσει ένα workshop με θέμα το F-Zin. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και κυρία μου, ευχαριστούμε στην καταπληκτική. Αγαπάμε. Όπως έτσι είμαστε όλοι εκπληκτικοί, έτσι και η κυρία και εμείς είμαστε καταπληκτικοί όλοι μαζί. Αυτό χρειάζεται να το γνωρίζουμε και να το έχουμε μέσα μας, παιδιά. Διαλέξαμε αυτό το θέμα, τη δημιουργία του F-Zin, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, πώς μπορούμε να φτιάξουμε την καθημερινότητά μας. Με απλά και μικρά-μικρά βηματάκια μπορούμε να φτιάξουμε ουσιαστικά τον εσωτερικό μας εαυτό, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Οι εξωτερικές καταστάσεις συνήθως είναι αυτές που μας ορίζουν, δηλαδή δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάση στο τι συμβαίνει έξω από εμάς. Και εκεί είναι η μεγάλη τρικλοποδιά. Ουσιαστικά τρικλοποδιές βάζουμε καθημερινά στον εαυτό μας με τα συναισθήματά μας και με τις σκέψεις μας. Όταν αρχίσουμε και διαχειριζόμαστε τη σκέψη μας και το συναίσθημά μας, τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η δράση. Όταν αρχίσουμε και αποκτούμε δράση μέσα από τα συναισθήματά μας και μέσα από τη σκέψη. Πολλές φορές η δράση είναι ακόμα πιο σημαντική από τα συναισθήματα και από τις σκέψεις. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουν πρόβλημα στο να διαχειριστούν τη σκέψη τους και το συναίσθημά τους, είναι πιο εύκολο να τους βάλεις να δράσουν από το να σκεφτούν και να αισθανθούν. Γιατί η δράση πάρα πολλές φορές ενεργοποιεί το συναίσθημα και τη σκέψη, ενεργοποιεί ορμόνες και ενεργοποιεί συγκεκριμένα νευρονικά δίκτυα τα οποία τα οποία δημιουργούν ομάδες, συνδέονται και από εκεί δημιουργείς μία άλλη συναισθηματική κατάσταση. Ο εγκέφαλος πώς δουλεύει λοιπόν? Νευρονικά δίκτυα, υπάρχουν 100 δισεκατομμύρια νευρώνες στον εγκέφαλο. Φανταστείτε τι τεράστια δύναμη έχει το μυαλό μας και τι τεράστια δύναμη έχουμε εμείς όταν μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο. Πώς δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε να δημιουργούμε ομάδες νευρονικών δικτύων για οτιδήποτε θέλουμε στη ζωή μας. Όλες οι καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας έχουν κάποιο συγκεκριμένο νευρονικό δίκτυο. Η ομιλία που κάνω αυτήν εδώ τη στιγμή σε εσάς έχει ενεργοποιημένα νευρονικά δίκτυα τα οποία είναι ενωμένα. Οι νευρώνες δουλεύουν σε ομάδες. Οι άσχημες καταστάσεις λοιπόν που έχουμε στην καθημερινότητά μας διέπονται από συγκεκριμένα νευρονικά δίκτυα. Αυτά τα νευρονικά δίκτυα είναι ενωμένα. Δημιουργούνται νευρονικές συνάψεις. Οι νευρονικές συνάψεις δημιουργούν χημικές ενώσεις και από εκεί έχουμε τα συναισθήματά μας. Για να αλλάξει λοιπόν όλος αυτός ο μηχανισμός, το οποίος είναι αυτοματοποιημένος μέσα από το υποσυνείδητό μας, χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον τρόπο που αισθανόμαστε. Αλλά πολλές φορές, επειδή το υποσυνείδητο έχει μέσα του τοποθετημένα συγκεκριμένα προγράμματα, το 95% των συνηθειών μας, της καθημερινότητά μας, είναι το υποσυνείδητό μας, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το συναίσθημα. Γιατί το υποσυνείδητο είναι καθαρά το συναίσθημά μας, αυτό που αισθανόμαστε δηλαδή. Ωραία. Το συνειδητό μας κομμάτι είναι το 5%. Φανταστείτε πόσο δύναμη έχει το 95 σε σχέση με το 5. Αλλά εμείς είμαστε το 5%. Το 95% τι είναι? Το μυαλό. Είναι το μυαλό, το οποίο τι περιέχει εκεί μέσα? Είναι άδειο εκεί πέρα, παιδιά. Δεν κατοικεί κανείς σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας σκληρός δίσκος. Πώς έχουμε ένα σκληρό δίσκο στον υπολογιστή? Αυτός λοιπόν ο σκληρός δίσκος στον υπολογιστή έχει τοποθετημένα μέσα κάποια χιλιάδες εκατομμύρια προγράμματα. Και θα πω και ένα ωραίο παράδειγμα που το λέω συχνά γιατί μου αρέσει. Όσοι έχετε δει την ταινία του Νίο, το Matrix, το 2000 νομίζω είχε βγει. Θυμάστε που ήταν στο σκάφος και του βάζανε πίσω ένα καλώδιο και του τοποθετούσανε συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος έχει μέσα στο υποσυνείδητό του συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία παίζουν αυτόματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πατήσουμε κάποιο συγκεκριμένο κουμπί. Τα κουμπιά είναι ήδη πατημένα από μόνα τους. Στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στα χρήματα τα οποία παίρνουμε, στη σχέση που έχουμε με τον σύντροφό μας, στη σχέση που έχουμε με τα παιδιά μας, στη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Οπότε αυτά τα προγράμματα παίζουν από μόνα τους.
Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξουν αυτά τα προγράμματα. Γνωρίζουμε. Η διαμόρφωση του υποσυνείδητου γίνεται από τα 0 έως 7, έτσι, από το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης της μητέρας μέχρι το 7ο έτος του παιδιού. Δηλαδή από την κοιλιά της μαμάς το παιδί αρχίζει και βάζει προγράμματα μέσα στο υποσυνείδητό του. Ουσιαστικά, αν ξέρεις ότι από τα 0 έως τα 7 μπορείς να διαμορφώσεις την προσωπικότητα ενός παιδιού, είναι θείο δώρο, γιατί θα φτιάξεις έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Και πόσο καταπληκτικό πλανήτη και πόσο καταπληκτική κοινωνία κοινωνία θα φτιάξουμε, αν παιδιά όπως είναι η Κλικερία παράδειγμα, γνωρίζουν όλα αυτά τα πράγματα και μπορούν να τα διαχειριστούν στη ζωή τους από τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή μπορούν να φτιάξουν ουσιαστικά τη ζωή τους έτσι όπως το επιθυμούν, έτσι όπως τους αρέσει. Δεν θα είναι θύματα πλέον της ζωής. Θα είναι αυτοί οι δημιουργοί της ζωής, γιατί είμαστε οι δημιουργοί της δημιουργίας. Λένε ότι έχουμε ελεύθερη βούληση. Λένε. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με ελεύθερη βούληση. Δεν υπάρχει όμως ουσιαστική ελεύθερη βούληση, γιατί όταν αυτά τα προγράμματα είναι τοποθετημένα μέσα από άλλους και αυτοί οι άλλοι είναι κυρίως η οικογένεια και μετά έρχεται σε δεύτερη μοίρα η κοινωνία. Κυρίως όμως το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης το έχει η οικογένεια, γιατί με την οικογένεια μεγαλώνει το παιδί. Οπότε όταν σου έχουν τοποθετήσει συγκεκριμένα δικά τους προγράμματα και είσαι αδαής, δεν γνωρίζεις. Είσαι ασυνείδητος και δεν γνωρίζεις ότι αυτά τα προγράμματα παίζουν και σε καθοδηγούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου, δεν έχεις καμία ελεύθερη βούληση. Γιατί αυτά τα κουμπιά πατιούνται από μόνα τους καθημερινά, αυτόματα. Δεν έχεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου. Για να πάρεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου, χρειάζεται να αποκτήσεις γνώση, να γνωρίσεις πώς δουλεύει το συνέστημα, πώς δουλεύει το μυαλό. Και από εκεί να αρχίσεις να αλλάζεις τα προγράμματα στη ζωή σου. Λοιπόν, τα προγράμματα πώς αλλάζουν στη ζωή? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πιο δυνατός τρόπος για να αλλάξεις όλα αυτά τα προγράμματα σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής μας θέλουμε, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας ποιο είναι? Είναι η σχέση μας με τον ίδιο μας τον εαυτό. Και από πού ξεκινάει αυτό? Από την αγάπη για τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί? Λέμε, αγαπάω τον εαυτό μου. Πώς τον αγαπάς τον εαυτό σου? Πολλά παιδιά μου κάνουν την ερώτηση: Γιώργο, δεν ξέρω πώς αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αγάπη για τον εαυτό τελικά? Τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω για να με αγαπήσω? Προσωπικά, αυτό που έχω καταλάβει μετά από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να τον αγαπήσει πραγματικά τον εαυτό του, είναι να σταματήσει να τον κρίνει. Η κρίση, η κριτική που ασκούμε ουσιαστικά καθημερινά στον εαυτό μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο και μας φέρνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης, έτσι. Οπότε η αγάπη ξεκινάει από εκεί. Μετά οι συνήθειες που βάζουμε στην καθημερινότητά μας δημιουργούν αυτή την αυταγάπη. Οπότε ο δεύτερος τρόπος για να αλλάξουμε αυτά τα προγράμματα στη ζωή μας είναι από τις συνήθειές μας. Ποιες είναι οι συνήθειές σου? Τι κάνεις το πρωί που ξυπνάς? Πηγαίνεις κατευθείαν, ξέρω εγώ, στην τουαλέτα? Πλένεις τα δόντια σου αυτοματοποιημένα, μετά πας στο κάνεις τσιγάρο, φτιάχνεις καφέ, βγαίνεις στο μπαλκόνι, διαβάζεις την εφημερίδα. Κοιτάξτε, ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία συνειδητή κίνηση και δεν αγαπάμε τον εαυτό μας. Αν αγαπούσες πραγματικά τον εαυτό σου, θα ήταν διαφορετική η δράση σου. Θα μου πεις, πού να τα προλάβω όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητά μου? Αυτό λοιπόν που λέει, πού να τα προλάβω όλα αυτά, είναι το πρόγραμμα το οποίο παίζει μέσα στο υποσυνείδητό σου και δεν σε αφήνει λοιπόν να εξελιχθείς. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις να σε παρατηρείς. Να παρατηρήσεις αυτές τις συνήθειες που έχεις βάλει στην καθημερινότητά σου και οι οποίες έχουν φέρει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης. Χαμηλό επίπεδο συνείδησης, τι εννοούμε παιδιά? Η συνείδηση έχει βαθμίδες. Δεν έχει μόνο τις υψηλές βαθμίδες που είναι οι θεϊκές βαθμίδες, έχει και τις χαμηλές βαθμίδες του Θεού, έτσι. Όχι, μάλλον χαμηλές βαθμίδες όχι του Θεού, τις χαμηλές βαθμίδες της συνείδησης. Οι χαμηλές βαθμίδες της συνείδησης είναι ο φόβος, ο φθόνος, η ζήλια, ο εκνευρισμός, ο θυμός. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα συναισθήματα της χαμηλής συνείδησης. Για να αλλάξεις λοιπόν την συνειδησιακή σου κατάσταση, χρειάζεται να αντιληφθείς το επίπεδο της συνειδησιακής κατάστασης στο οποίο βρίσκεσαι. Και αυτό συμβαίνει μόνο μέσα από την παρατήρηση του εαυτού, την παρατήρηση των σκέψεων και των συναισθημάτων. Όταν λοιπόν δουλεύεις καθημερινά μηχανικά, δεν μπορείς να αντιληφθείς πώς μπορείς να αλλάξεις αυτά τα συναισθήματα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι
το οποίο ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται, είναι ότι γίνεται θύμα των εξωτερικών καταστάσεων, δηλαδή θύμα των σκέψεων, θύμα των συναισθημάτων, των οποίων οι άλλοι άνθρωποι του προκαλούν και δεν μπορεί να διαχειριστεί ουσιαστικά αυτές τις καταστάσεις. Καταστάσεις δηλαδή που συμβαίνουν έξω από αυτόν, έξω από τον εαυτό του, του περιβάλλοντος δηλαδή. Αυτό μπορεί να είναι το τσιγάρο, μπορεί να είναι το ποτό, μπορεί να είναι ο συναδελφός σου, μπορεί να είναι ο σύντροφός σου, μπορεί να είναι τα παιδιά σου. Και αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι σου παίρνουν την ενέργειά σου, σου ρουφάνε την ενέργεια και δεν μπορείς εσύ να διαχειριστείς το συναισθημά σου και τη σκέψη σου, γιατί μέσα από εκεί έχεις φτάσει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο της συνείδησης. Οι επιλογές λοιπόν που δημιουργούμε επαναλαμβανόμενα στη ζωή έχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ο φαύλος κύκλος αυτός των επιλογών δημιουργεί αυτή τη χαμηλή συνειδησιακή κατάσταση. Ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας για να αλλάξουμε λοιπόν αυτόν τον προγραμματισμό τον οποίο παίζει καθημερινά είναι η παρατήρηση. Να ξεκινήσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας και η παρατήρηση μπορεί να συμβεί μέσα από τον διαλογισμό. Αλλά χρειάζεται να αποσυνδεθούμε από τις εξωτερικές καταστάσεις για να αρχίσουμε να παρατηρούμε το μυαλό, το υποσυνείδητο κομμάτι και να παρατηρήσουμε επίσης και τον υπεραναλυτικό νου που αναλύει συνεχώς καταστάσεις και πράγματα τα οποία μας δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχει οπότε τι είπαμε, το 5% που είναι το συνειδητό κομμάτι, ο υπεραναλυτικός νους που είναι στη μέση και το υποσυνείδητό μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν για να δημιουργήσουμε αυτή την όμορφη ζωή, αυτό το ευζήν, τη δημιουργία του ευζήν, έτσι, χρειάζεται να γίνουμε συνειδητοί μέσα από την παρατήρηση και μέσα από τον διαλογισμό. Και πώς θα συμβεί αυτό? Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να βάλουμε κάτω τα πόδια μας, να βάλουμε κάτω τον ποπό μας. Ωραία. Να κλείσουμε τα μάτια, να αποσυνδεθούμε από το εξωτερικό περιβάλλον. Παιδιά, αυτό που εξηγούμε τώρα είναι μια διαδικασία της φόρμουλας. Υπάρχει συγκεκριμένη φόρμουλα, ωραία, που τη βάζεις μέσα στην καθημερινότητά σου για να αλλάξεις τα προγράμματά σου. Όλα αυτά που θα πούμε είναι αλλαγή του προγραμματισμού του υποσυνείδητου. Οπότε τι κάνεις, κάθεσαι κάτω, κλείνεις τα μάτια σου, φέρνεις την προσοχή σου στην αναπνοή, ξεκινάς να αναπνέεις, εισπνέεις και εκπνέεις όπως θέλεις από τη μύτη και από το στόμα. Η αναπνοή είναι μεταμορφωτική, παιδιά. Η αναπνοή κάνει transformation σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Με την αναπνοή θα δείτε ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει το σώμα σας, θα μπείτε σε μία άλλη κατάσταση του νου. Θα αρχίσουν οι καταστάσεις του νου να μπαίνουν σε μία πολύ, πιο πολύ διαλογιστική κατάσταση. Οπότε ξεκινάς να σε παρατηρείς. Για να εξηγήσουμε λίγο τώρα τα κύματα του μυαλού. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω είμαι σε μία κατάσταση α. Έτσι. Α κατάσταση. Υπάρχει η β κατάσταση, η α, η θ και η δ. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε μια κατάσταση διαλογιστική, αυτή η κατάσταση που εξήγησα πριν του διαλογισμού, δεν είναι η κατάσταση της υλοποίησης, είναι η κατάσταση της παρατήρησης. Με την κατάσταση της παρατήρησης βρισκόμαστε στην ουδετερότητα των συναισθημάτων. Μετά από εκεί και πάνω ανεβαίνουμε σε κλίμακα συναισθηματικά, δημιουργώντας αυτόν τον κβαντικό διαλογισμό που θα κάνουμε και μετά. Αυτός ο κβαντικός διαλογισμός είναι ουσιαστικά ο υπερβατικός διαλογισμός. Είναι μια υπερβατική εμπειρία με τον εσωτερικό σου εαυτό. Ουσιαστικά το κατοικό πεδίο βρίσκεται μέσα σου. Οπότε για να περάσουμε από το σημείο, να φτάσουμε μάλλον στο σημείο αυτό της υπερβατικότητας, χρειάζεται να περάσουμε από την παρατήρηση. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν κατά τη διάρκεια που παρατηρούμε τον νου, είναι ότι παρατηρούμε τον υπεραναλυτικό νου. Έχετε παρατηρήσει τι γίνεται όταν έρχεται ένα εξωτερικό ερέθισμα ή έρχεται μια εξωτερική σκέψη που ξεκινάει ο υπεραναλυτικός νους και αναλύει και δημιουργεί και φτιάχνει διάφορα προβλήματα του παρελθόντος μπορεί να δημιουργεί τα οποία δεν έχουν συμβεί ή του μέλλοντος μπορεί να δημιουργεί τα οποία δεν έχουν συμβεί και δημιουργεί δράματα. Αυτός λοιπόν είναι ο υπεραναλυτικός νους, παιδιά. Έτσι δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα στη ζωή μας. Τα περισσότερα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν, μέσα από έρευνες που έχουν κάνει οι νευροεπιστήμονες, το 50% από αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν, όταν εμείς τα εξιστορούμε τώρα στο παρόν, δεν έχουν καν συμβεί. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι εξαιρετικό, έτσι. Πόσο
γουστάρουμε να πλάθουμε πράγματα με το μυαλό μας, να δημιουργούμε καινούργια πραγματάκια. Αλλά επίσης αυτό συμβαίνει γιατί το μυαλό τότε με το μυαλό τώρα δεν έχουν καμία σχέση. Είναι κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλοι νευρώνες, είναι μια άλλη προσωπικότητα. Οπότε για να αλλάξουμε όλη αυτή την προσωπικότητα, όλο αυτό το μέσα, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε οι σκέψεις. Ποιος είναι μέσα στο 95%? Είναι κανείς, ο κανείς. Δεν υπάρχει κανένας. Οπότε, αυτές είναι οι δικές μας σκέψεις. Δεν είναι δικά μας πράγματα. Είναι προγράμματα τα οποία τοποθετούνται. Αν λοιπόν καταλάβουμε ότι και ξεκινήσουμε να παρατηρούμε με το 5%, τι κάνουμε με το 5%, το 5% είναι εδώ μπροστά. Είναι στον εμπρόστιο λοβό. Το 40% του εμπρόστιου λοβού, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του εγκεφάλου, είναι το κομμάτι, παιδιά, της δημιουργίας. Και από εκεί ξεκινάει όλη η δημιουργία. Όταν λοιπόν θα μπούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα αρχίσουμε να δημιουργούμε συνειδητά. Γιατί? Δημιουργούμε. Επεμβαίνουμε στο κβαντικό πεδίο, ανά πάσα ώρα και στιγμή, στο δευτερόλεπτο, 6,7 φορές, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δημιουργίας, συνειδητής δημιουργίας, εκεί αυτός ο εμπρόστιος λοβός που είναι το 40% του εμπρόστιου κομματιού του εγκεφάλου, αρχίζει και δημιουργεί νέες νευρονικές συνάψεις σε όλο τον εγκέφαλο, στο οτιδήποτε θέλετε να υλοποιήσετε και οτιδήποτε θέλετε να πραγματοποιήσετε. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν που συνδέουμε, το ένα είναι το ηλεκτρικό, ηλεκτρική ενέργεια, το οποίο είναι οι σκέψεις, ηλεκτρική ενέργεια, οι σκέψεις. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν είναι το συναισθηματικό, είναι το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς το οποίο διαμορφώνεται. Ουσιαστικά υπάρχει σύνδεση της καρδιάς με το επάνω μέρος του σώματος, με το μυαλό, και δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Πλέον, από τη χημική κατάσταση, δηλαδή τα συναισθήματα δημιουργούν χημικές ενώσεις, ή μάλλον στον εγκέφαλο δημιουργούνται χημικές ενώσεις και από εκεί δημιουργούνται συναισθήματα. Από λοιπόν από αυτή τη χημική κατάσταση, εμείς περνάμε στην ηλεκτρομαγνητική κατάσταση. Είσαι σε μια κατάσταση που τα πάντα μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί είσαι ουσιαστικά συνδεδεμένος, πώς να σας το πω, με το Θεό, με το πεδίο, με τη μονάδα. Τα πάντα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Επίσης, λόγω ότι το υποσυνείδητο δεν έχει λογική. Το υποσυνείδητο καταλαβαίνει ό,τι του δίνεις, ό,τι δηλαδή φτιάχνεις. Με το συνειδητό σου κομμάτι, το οποίο είναι ο εμπρόστιος λογός, το υποσυνείδητο θα το πάρει, δεν το νοιάζει. Είτε του λες ψέματα, είτε του λες αλήθεια. Δεν καταλαβαίνει από ψέματα και από αλήθεια. Πες του εσύ ότι θες να γίνεις ελέφαντας. Αυτό θα πιστέψει το υποσυνείδητο. Μπορεί σε ένα μήνα να αρχίσει να κάνεις σαν ελέφαντας. Δεν σκάνω πλάκα, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Έτσι δουλεύει. Τελείωσε. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει το υποσυνείδητο. Υπάρχουν περιπτώσεις άνθρωποι που έχουν αλλάξει με το υποσυνείδητό τους το χρώμα των ματιών τους. Που έχουν κάνει να μεγαλώσει το στήθος τους. Το υποσυνείδητο, παιδιά. Αυτό είναι, ό,τι του δώσεις θα το δεχθεί. Είναι το παράλογο. Η λογική είναι το 5%. Οπότε, οτιδήποτε και αν θέλουμε να διαμορφώσουμε στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Έτσι όπως είμαστε λοιπόν το πρωί στο κρεβάτι, μπορούμε να φέρουμε εικόνες μέσα από το συνειδητό μας κομμάτι, στο υποσυνείδητό μας, και να βλέπουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε χαρούμενοι, ότι είμαστε ευτυχισμένοι, ότι περνάμε καλά. Αυτό πραγματικά είναι το σεμινάριο που κάνω εγώ τώρα. Εγώ το 2016 έλεγα ότι θέλω να ξεκινήσω να κάνω σεμινάρια. Είμαι δάσκαλος γιόγκα εδώ και 13 χρόνια, νομίζω το γνωρίζετε. Έλεγα ότι θέλω να ξεκινήσω να κάνω σεμινάρια σε κόσμο. Και άρχισα να το φτιάχνω αυτό με το μυαλό μου. Έλεγα ότι θέλω να ξεκινήσω να μιλάω για φιλοσοφία, να μιλάω για εσωτερισμό. Το φτιάχνω αυτό μέσα μου. Φανταζόμουν τον εαυτό μου τώρα. Θα γελάσετε αυτό που θα. Φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι κάνω σεμινάρια στο Μέγαρο Μουσικής. Μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Ναι, έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, γιατί δεν πρέπει να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Όχι μικροπρέπειες, όχι μικρότητες. Το μεγαλείο είναι τεράστιο. Και αν δεν το νιώσουμε και το βιώσουμε και το βάλουμε μέσα μας το μεγαλείο, πώς θα είμαστε μεγάλοι? Ο Θεός τι είναι, μικρός? Εμείς γιατί να είμαστε μεγάλοι? Ο Θεός είναι τεράστιος. Έτσι χρειάζεται να είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, και έτσι άρχισα να φτιάχνω
μέσα στο υποσυνείδητό μου αυτές τις εικόνες. Και τώρα αυτό, εδώ και δύο χρόνια, έχω ξεκινήσει και κάνω σεμινάριο. Αν όχι στο μεγάλο μουσικό. Όχι ακόμα, θα το κάνουμε οι δυο μας. Θα το κάνουμε και στο μεγάλο μουσικό. Οπότε, παιδιά, τι θέλω να πω. Η δύναμη είναι τόσο τεράστια που έχουμε. Αλλά τι χρειάζεται. Πίστη στον εαυτό μας. Πίστη στο Θεό. Και πίστη στη διαδικασία. Ότι αυτό που κάνω λειτουργεί, αυτό που κάνω δουλεύει. Και αν θέλετε να δείτε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τη ζωή σας σε όλα τα επίπεδα, βάλτε μικρά πραγματάκια που θέλετε να πετύχετε. Με το μυαλό σας και με το συναίσθημά σας. Μικρά. Και θα δείτε πώς θα έρθουν. Απλά χρειάζεται λίγο να τα επαναλάβετε. Λίγο να τα βάλετε. Να γίνει προγραμματισμός αυτό εδώ μέσα. Σε αυτό. Λοιπόν, μέσα από επιστημονικές έρευνες. Στην αρχή λέγανε ότι 21 μέρες φτάνουν για να γίνει ένας προγραμματισμός. Δεν φτάνουν 21 μέρες για να γίνει ένας προγραμματισμός. Εντάξει, πρέπει να επαναλάβεις αυτή τη διαδικασία την οποία θέλεις να δημιουργήσεις γύρω στις 66 μέρες, γύρω στους 2,5 μήνες. Εγώ σας λέω να το κάνετε κάθε μέρα στη ζωή σας, να μην το σταματάτε ποτέ. Κάθε μέρα να σκέφτεστε, να νιώθετε, να αισθάνεστε, να δημιουργείτε αυτά τα πάντα τα οποία θέλετε στη ζωή σας. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που πρέπει να δημιουργείτε. Την ευτυχία. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Και όταν θα είσαι ευτυχισμένος, θα είσαι και υγιής σωματικά. Υγεία να έχουμε. Πώς θα έχουμε υγεία όταν δεν είμαστε ευτυχισμένοι? Δεν γίνεται να έχεις υγεία άμα δεν είσαι ευτυχισμένος. Δεν γίνεται. Θα νοσήσεις ψυχικά, θα νοσήσεις σωματικά. Χρειάζεται πρώτα να είσαι ευτυχισμένος και μετά να θα έρθει η υγεία σε όλα τα επίπεδα. Μέσα λοιπόν από τη διαδικασία αυτή στην οποία διαμορφώνουμε εμείς το σώμα μας και το μυαλό μας, ουσιαστικά δημιουργούμε μια νέα προσωπικότητα. Ένας άλλος Γιώργος. Μια άλλη Γρηγορία. Δημιουργείς ένα καινούργιο άνθρωπο. Ένα μετάνθρωπο. Και αυτή η προσωπικότητα, πάλι από επιστήμονες, από την επιστήμη, λένε ότι μέχρι τα 35 έτη έχει διαμορφωθεί μια πλήρη προσωπικότητα ενός ανθρώπου. Έχουν δημιουργηθεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ωραία. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει. Αλλά, μάλλον, ανάλογα τη δουλειά που κάνεις, να μην πούμε ότι είναι δύσκολο ότι είναι εύκολο. Ανάλογα με τη δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του, όλα αλλάζουν. Έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τα πάντα. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή, αν τα παιδάκια εδώ, σαν την Κλικερίτσα, την κόρη μου, που είναι 10 χρονών, να γνωρίζει, να ξέρει, να κατέχει όλη αυτή τη γνώση, πώς μπορεί να δημιουργήσει το ευζήν στη ζωή του καθημερινά. Πώς μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την προσωπικότητά του και να δημιουργήσει αυτό που θέλει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι κάτι μαγικό και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το δώσουμε στα παιδιά μας. Το υποσυνείδητο, παιδιά, λοιπόν, δεν αντιλαμβάνεται επίσης από χρόνο. Δεν ξέρει από χρόνο. Ξέρει αυτή εδώ τη στιγμή. Ξέρει μόνο το παρόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει. Υπάρχει το παρελθόν. Όχι. Υπάρχει το μέλλον. No. Ποιος χρόνος υπάρχει. Το παρόν. Οπότε, τι μας μάθανε εμάς στο σχολείο, ότι υπάρχει παρόν, υπάρχει παρελθόν, υπάρχει και μέλλον. Εντάξει. Μας τα μάθανε αυτά. Τώρα λοιπόν, για να δημιουργήσουμε μια νέα προσωπικότητα, ένα νέο άνθρωπο, χρειάζεται να ξεμάθουμε και να μάθουμε καινούργια πράγματα. Να δημιουργήσουμε καινούργιες αντιλήψεις και καινούργιες επιθέσεις και καινούργια πιστεύω. Και να πιστέψουμε δυνατά στον εαυτό μας ότι τελικά αυτό που υπάρχει είναι μόνο το παρόν και δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Πλέον χρειάζεται, γιατί έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η επιστήμη, η κβαντική φυσική, γιατί είναι μία από τις, νομίζω είναι η καλύτερη επιστήμη, η κβαντική φυσική, για μένα, μαζί με την επιγενετική και την βιολογία. Μας εξηγεί ακριβώς ότι τα πάντα συμβαίνουν τώρα, δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ο τρόπος λοιπόν που σκεφτόμασταν, το λέω συχνά αυτό, ήταν γραμμικός. Το γραμμικός τι σημαίνει, υπάρχει μια γραμμή εδώ. Οπότε, ποια είναι η γραμμή εδώ, το παρελθόν. Εδώ το παρόν και εδώ το μέλλον. Ωραία. Τέλος αυτός ο τρόπος σκέψης. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Μη σκέφτεσαι τι συνέβη στο παρελθόν ή μη δημιουργείς προβλήματα που θα έρθουν στο μέλλον. Δημιούργησε ένα καταπληκτικό μέλλον. Αλλά δημιούργησε το εδώ, στο παρόν. Τα συναισθήματα είναι αυτά που ορίζουν ουσιαστικά την καθημερινότητά μας και είναι τόσο δυνατά, παιδιά, τα συναισθήματά μας. Είναι τόσο δυνατά που μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου και μέσα από τη σύνδεση με το κβαντικό πεδίο, όλα αυτά τα συναισθήματα μπορούν να αλλάξουν, γιατί είναι ένας καινούριος προγραμματισμός. Τι γίνεται λοιπόν, επειδή υπάρχει τεράστια σωματική δύναμη πλέον, το σώμα
έχει γίνει το υποσυνείδητο. Γνωρίζει ακριβώς πως θα δράσει ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα στην ημέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να σκεφτώ πολλά πράγματα για αυτά που θα σας πω. Όπως και εσείς δεν χρειάζεται να σκεφτείτε για το πώς θα κάτσετε στη σταυροπόδη στην καρέκλα. Όπως επίσης δεν χρειάζεται να σκεφτείτε για το πώς θα οδηγήσετε και θα έρθετε με το αυτοκίνητό σας εδώ πέρα. Όλες αυτές λοιπόν είναι αυτοματοποιημένες εντολές. Όταν λοιπόν το υποσυνείδητο, το οποίο έχει γίνει το σώμα. Το σώμα, παιδιά, είναι το υποσυνείδητο. Οπότε τι είναι τα συναισθήματα? Τα συναισθήματα είναι το σώμα πλέον. Ωραία. Το συναίσθημα ξέρει πολύ καλά πώς θα ενεργοποιηθεί μέσα σου προτού το σκεφτείς. Έχει αρχίσει και δουλεύει μηχανικά. Οπότε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να αλλάξουμε τον προγραμματισμό μας είναι να αλλάξουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση. Και να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Ένας τρόπος λοιπόν για να αλλάξουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση στην καθημερινότητα είναι η δράση που θα πάρουμε. Και αυτή η δράση έρχεται μέσα από τις δραστηριότητες που θα βάλουμε. Δραστηριότητα θα είναι διαλογισμός, θα είναι η άσκηση, θα είναι ο περίπατος, θα είναι το παγωμένο ντουζ. Αυτές επίσης οι τεχνικές είναι, οι πρακτικές είναι, ανεβάζονται και το συνειδησιακό επίπεδο, καθαρίζει και η συνείδηση. Τι άλλο έχουμε? Ο προγραμματισμός επίσης που θα κάνετε το βράδυ ή το πρωί. Ωραία. Ο ύπνος. Ναι, ο καλύτερος προγραμματισμός λοιπόν γίνεται στον ύπνο. Εκεί γίνεται ο πιο μεγάλος και έντονος προγραμματισμός για να φτιάξετε τη ζωή σας. Δηλαδή θέλετε να φτιάξετε την επόμενη μέρα, θέλετε να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξυπνήσετε με όρεξη. Σκεφτείτε, φέρτε στο μυαλό σας, οραματιστείτε και φτιάξτε την ημέρα σας πώς θα θέλετε να είστε, να είναι. Πραγματικά χάρη, θες την επόμενη μέρα το πρωί να σε κεράσει, ξέρω εγώ, κάποιος ένα καφέ. Κάτι απλό. Φτιάξτε το. Βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντινό σας, φίλος σας στο γραφείο ή κάποιος συγγενής και σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σας κεράσει την επόμενη μέρα καφέ. Αλλά δεν φτάνει μόνο η σκέψη, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρόθεση και... Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Χρειάζεται να υπάρχει και σκέψη και συναίσθημα. Λέγανε παλιά, τώρα έχει αλλάξει αυτό γιατί υπάρχουν έρευνες επιστημονικές, ότι μόνο με τη σκέψη μπορούμε. Δεν γίνεται, παιδιά, μόνο με τη σκέψη. Γιατί? Δες την καθημερινότητά σου. Πώς φτιάχνεις τα πράγματα, πώς προσελκύεις τις αρνητικές ή τις θετικές καταστάσεις. Με το συναίσθημά σου. Το συναίσθημα είναι το παν. Αλλά συνδυασμός. Δεν λέμε ότι θα βάλεις μόνο το ένα και θα το κάνεις. Οπότε όλα αυτά τα συναισθήματα είναι τα υποσυνείδητα προγράμματα τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα. Χρειάζεται να αλλάξεις τις πεποιθήσεις σου, χρειάζεται να αλλάξεις τις αντιλήψεις σου και χρειάζεται να αλλάξεις και τον τρόπο τον οποίο, την εικόνα που έχεις για εσένα. Αν η εικόνα που έχεις για εσένα είναι ότι είμαι χαρούμενος, είμαι καταπληκτικός, μου αρέσει η ζωή, θέλω να περνάω καλά, έτσι διαμορφώνεις τη ζωή σου, αλλά αν τα προγράμματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί, δεν φταίσαι εσύ, εντάξει, αλλά λέμε δεν φταίσαι εσύ, αλλά χρειάζεται να πάρεις την ευθύνη της ζωής στα χέρια σου. Είναι ότι δεν αξίζω. Τα χρήματα είναι η πηγή όλων των κακών. Ο έρωτας είναι δύσκολος. Η αγάπη μου έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα. Πάντα θα είμαι και θα παίρνω, ξέρω εγώ, 1 ευρώ την ημέρα. Λέω διάφορα παραδείγματα. Αν πιστεύεις αυτά τα πράγματα για τον εαυτό σου, αυτές οι πεποιθήσεις είναι βυθισμένες και τοποθετημένες μέσα στο υποσυνείδητό σου και αυτά είναι τα οποία θα έχεις στην καθημερινότητά σου, θα έχεις στη ζωή σου. Γιατί στη ζωή δεν παίρνουμε ποτέ αυτό που θέλουμε. Τι παίρνουμε? Αυτό που είμαστε. Μπράβο. Είστε εξαιρετικοί. Εξαιρετικοί. Μπράβο. Πάντα παίρνουμε αυτό που είμαστε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Τελείωσε. Το συναίσθημά μας. Αυτό θα αναγνητήσει. Τι έχουμε πει εδώ, το ηλεκτρικό, το μυαλό. Πού πάει αυτή η ηλεκτρική ενέργεια? Όχι. Πάει έξω. Πάει έξω. Αυτό εδώ η ηλεκτρική ενέργεια πάει έξω. Εντάξει. Λοιπόν, να το εξηγήσουμε λίγο ωραία. Τώρα ήταν ωραία αυτή η παρένθεση. Έχετε ένα καθρέφτη πίσω. Αυτός ο καθρέφτης, παιδιά, είναι ο Θεός. Σύμπαν, ό,τι θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Η δύναμη, η ανώτερη, ό,τι θέλετε, πείτε το όπως θέλετε. Το ίδιο πράγμα. Εδώ λοιπόν που είναι ο καθρέφτης και είναι το σύμπαν, τι κάνει λοιπόν? Ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ. Ηλεκτρική ενέργεια, νευρώνες. Στέλνεις λοιπόν με την ηλεκτρική σου ενέργεια τη σκέψη σου, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, στον καθρέφτη. Και τι κάνεις? Με το συναίσθημά σου, χωρίς ανοιχτή καρδιά δεν υλοποιείς, χρειάζεται να ανοίξεις την καρδιά σου. Θα την ανοίξουμε μετά. Λοιπόν,
Ανοίγεις την καρδιά σου λοιπόν με τον κβαντικό διαλογισμό ή με διάφορες τεχνικές οι οποίες υπάρχουν. Ανοίγει το μαγνητικό πεδίο και έχει μετρηθεί από νευροεπιστήμονες ότι το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς ανοίγει έως και 9 μέτρα, παιδιά. 9 μέτρα. Δηλαδή, φανταστείτε όλο αυτό το χώρο, τον έχω σκεπάσει με την καρδιά μου. Λοιπόν, ανοίγει λοιπόν το μαγνητικό πεδίο της καρδιάς. Ωραία. Και τι κάνεις, μαγνητίζεις αυτό που έχεις στείλει προς τα έξω, προς το σύμπαν. Και έτσι υλοποιείς, έτσι δημιουργείς. Όταν θα μπούμε σε αυτή την κατάσταση, πιστεύω θα το καταλάβετε όλοι κατά τη διάρκεια που σε λίγο που θα κάνουμε το διαλογισμό, θα το αντιληφθείτε. Είναι κάτι το οποίο το νιώθεις και το βιώνεις. Έτσι. Είναι ένα μούδιασμα, είναι κάτι γλυκό. Είναι το καλύτερο γλυκό που μπορεί να έχετε φάει, ή μάλλον να το πω αλλιώς. Είναι πιο ωραίο και από το καλύτερο γλυκό που έχετε φάει. Ποιο είναι το καλύτερο γλυκό, διαλέξτε. Ε? Ποιο είναι το καλύτερο γλυκό, Γλυκερία? Γλυκερία. Ζελεδάκια. Είναι καλύτερο αυτό που θα κάνω, ένα ζελεδάκια. Ακριβώς. Είναι. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, χάνεις. Πραγματικά. Και αυτή εκεί, παιδιά, είναι η πηγή της δημιουργίας. Εκεί είναι η μονάδα. Εκεί δημιουργούνται τα πάντα. Και όπως είπα και πριν, σε αυτό το πεδίο επεμβαίνουμε, είτε το γνωρίζουμε το όχι, είτε είμαστε συνειδητοί, είτε είμαστε ασυνείδητοι, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε. Οπότε, εφόσον το γνωρίζουμε, γιατί να μην φτιάχνουμε τη ζωή μας έτσι όπως μας αρέσει. Έτσι. Και γιατί να μην μάθουμε και στα παιδιά μας να φτιάχνουν τη ζωή τους έτσι όπως τους αρέσει. Και ειδικά στα παιδιά που έχουν πάρα πολύ μικρή ηλικία και μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Φανταστείτε εμείς τώρα που είμαστε σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Δεν έχει καμία σχέση η ηλικία. Εντάξει. Είναι απλό αριθμό. Απλά αριθμό. Ακριβώς. Με συμπληρώνει η κυρία. Οπότε φανταστείτε, αν δώσουμε αυτή τη γνώση στα παιδιά, τι θα φτιάξουν τα παιδιά, τι καταπληκτικές κοινωνίες θα φτιάξουν, τι καταπληκτικούς πολιτισμούς, τι πλανήτη θα έχουμε, έτσι. Ευζήν θα είναι όλοι, οι πάντες. Δεν θα υπάρχει δηλαδή έλλειψη σε τίποτα, σε κανέναν, γιατί θα έχει δημιουργηθεί μέσα από το κέντρο της καρδιάς, του Θεού. Λοιπόν, αλλά χρειάζεται να αλλάξεις τη σκέψη σου, τις πράξεις σου, τα συναισθήματά σου και να τα αλλάξεις όλα μαζί. Δεν γίνεται με την παλιά προσωπικότητα, δηλαδή πολλοί άνθρωποι τι κάνουν, γιατί δουλεύω με πάρα πολλά παιδιά. Μου λέει να κάνω αυτό. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Μου λέει θα βγω σήμερα και αύριο και μεθαύριο να βγω να πιω ποτά. Λέω, δεν δουλεύει έτσι. Αυτή είναι η παλιά σου προσωπικότητα. Δεν μπορείς να βγαίνεις ρε φίλε τρεις φορές την εβδομάδα και να πίνεις ποτά. Δεν γίνεται. Δεν θα αλλάξεις έτσι. Και να μου γυρνάς και να είσαι hangover κάθε μέρα. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Έτσι. Δεν μπορείς να καπνίζεις 5 πακέτα τσιγάρα και να πιστεύεις ότι θα αλλάξει. Δεν δουλεύει έτσι. Η παλιά προσωπικότητα, ωραία, ήταν αυτή που σε έφερε σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, εσύ μου λες ότι θα κάνεις διαλογισμό, θα κάνεις οραματισμό, θα κάνεις κυματικό διαλογισμό, θα κάνεις και παγωμένο ντους, ωραία. Και αυτό το προτείνω, θα σας πω μετά. Λοιπόν, και πιστεύεις ότι θα αλλάξεις δηλαδή, ενώ κάνεις όλα αυτά, αλλά έχεις κρατήσει και τα άλλα μαζί. Κρατάς και τα άλλα, βάζεις και τα άλλα. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά, δεν δουλεύει. Είναι αφθαρμάς, μη σου πω θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Χρειάζεται τα πραγματάκια να τα βάλεις σε μια σειρά από το πρωί και να δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πεις, θα δουλέψω έτσι, θα αλλάξω τις συνήθειές μου, θα αλλάξω τις παρέες μου, θα αλλάξω τους γονείς μου. Δεν δεν θα τους μιλάω τόσο πολύ ή θα τους μιλάω μόνο στο τηλέφωνο και θα τους βλέπω λιγότερο. Ένα παράδειγμα λέω. Ή θα τους βάλεις όρια. Δεν θέλω να με επηρεάζετε. Ή θα βάλεις όρια στους ανθρώπους στους οποίους είναι κοντά σου. Αν και πιστεύω, παιδιά, ότι εκτός από τους γονείς και τα παιδιά μας, οι υπόλοιποι άνθρωποι είναι επιλογή. Επιλέγουμε εμείς ποιους θα έχουμε στη ζωή μας. Είμαστε υπεύθυνοι, εκτός αν είμαστε ανεύθυνοι και νομίζουμε ότι για όλα αυτά είναι άλλοι. Όχι. Είμαστε υπεύθυνοι για το ποιους θα έχουμε εμείς στη ζωή μας καθημερινά και πόσο θα μας επηρεάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, οπότε... Μας επηρεάζουν όμως, έτσι. Αφελά μας... Ωραία, σε επηρεάζουν. Και τι κάνουμε δηλαδή. Είμαστε, τους αλλάζουμε. Ή τους αφήνουμε και μας επηρεάζουν, ή τους αλλάζουμε, ή ξέρουμε να διαχειριζόμαστε πάρα πολύ καλά τον εαυτό μας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, παιδιά, είναι πόσο μπορεί να σε επηρεάσει μία συναισθηματική κατάσταση. Πόσο δηλαδή μπορεί εμένα να με επηρεάσει ο Μίλτος, πραγματικά χάρη. Μπορεί να μου πει κάτι και να με θυμώσει. Μπορεί εγώ με τον Μίλτο να είμαστε απλά γνωστοί και να τον βρήκα στον δρόμο. Και να μου είπε κάτι εκείνη τη στιγμή και να με έκανε τούρμπο.
και να είμαι μετά για δύο μέρες στα ταβάνια. Τι γίνεται λοιπόν? Είμαι εγώ θύμα του μύτου. Έτσι. Οπότε, το πιο σημαντικό πρώτα απ' όλα είναι να μάθουμε εμείς οι ίδιοι να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τον εαυτό μας. Ο Μίλτος είναι ο Μίλτος και ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι ο Γιώργος και ας κάνει ό,τι θέλω επίσης εγώ. Εγώ πώς θα διαχειριστώ εμένα για να είμαι εγώ καλά και να μην δημιουργώ ακόμα περισσότερα προβλήματα στη ζωή μου. Έτσι. Και στην τελική να σου πω κάτι, δεν θα τον ξαναδώ τον Μίλτο, δεν είναι και τίποτα. Άμα είναι ο Μίλτος να με χαλάει έστω και για 10 δευτερόλεπτα, δεν τον θέλω στη ζωή μου. Επιλογή είναι αυτό, παιδιά. Επίσης, ο φαύλος κύκλος των επιλογών είναι επιλογή. Και επίσης, ο φαύλος κύκλος της δυστυχίας είναι πάλι επιλογή. Και το άσχημο στην κοινωνία την οποία ζούμε είναι ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ευτυχισμένος στο να είναι δυστυχισμένος. Η δυστυχία του είναι η μεγαλύτερη ευτυχία του. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το πρόγραμμα, είναι τόσο δυνατά τα προγράμματα τα οποία είναι εγκατεστημένα, που αυτό είναι το γνώριμο περιβάλλον. Αυτό είναι το γνωστό σου. Δεν ξέρεις κάτι άλλο. Αυτό ξέρεις να είσαι δυστυχισμένος. Εν τω μεταξύ είσαι δυστυχισμένος και δεν γνωρίζεις καν ότι είσαι δυστυχισμένος. Γιατί η δυστυχία σε έχει πάρει μπάλα. Ωραία. Και νομίζεις ότι εντάξει, μπορεί και είμαι και ψιλοκαλά. Και μετά εμφανίζονται τα ψυχολογικά, εμφανίζονται τα σωματικά. Έτσι. Έρχονται διάφορα προβλήματα. Και νόμιζες ότι περνούσες καλά. Και είσαι και σε μία σχέση, παραδείγματος χάρη. Έχεις ένα σύντροφο. Είσαι, μένεις εκεί γιατί η συνήθεια είναι τεράστια, έχει τεράστια δύναμη. Αλλά η συνήθεια τι είναι? Είναι ένα υποσυνείδητο πρόγραμμα. Η συνήθεια του να είσαι με ένα συγκεκριμένο σύντροφο και να μην περνάς καλά είναι ένα υποσυνείδητο πρόγραμμα. Για να αλλάξεις αυτό το υποσυνείδητο πρόγραμμα χρειάζεται συνειδητοποίηση. Αν δεν συνειδητοποιήσεις αυτό το πρόγραμμα, μπορείς να τα αλλάξεις για να αισθανθείς καλά, δεν πρόκειται να αλλάξεις. Ωραία. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία τεχνική την οποία μπορείτε να κάνετε, η οποία αμέσως θα ενεργοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες, είναι να κάνετε μια υπέροχη, καταπληκτική ερώτηση στον εαυτό σας. Ο εαυτός σας ξέρει τα πάντα, παιδιά. Ο εαυτός ποιος είναι? Είστε εσείς. Είμαστε εμείς. Αυτός είναι. Εντάξει. Υπάρχει αυτό το εσωτερικό μας κομμάτι, το οποίο αν του κάνουμε, θα πω μία ερώτηση εγώ και εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε όποια ερώτηση θέλετε. Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος? Ξέρετε τι θα κάνει ο εμπρόστιος λευκός σιγά σιγά όταν θα επαναλάβετε αυτή την ερώτηση. Συνεχώς. Αυτή την ερώτηση εντωμεταξύ μπορείτε να την επαναλάβετε και κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε σε διαλογιστική κατάσταση. Δηλαδή, κλείνουμε τα μάτια, καθόμαστε σε μια καρέκλα, έτσι. Να κάτσω λίγο. Λοιπόν, κάθόμαστε εδώ σε μια καρέκλα, κλείνουμε τα μάτια. Έτσι, φέρνουμε τα χέρια στο πλάι και ξεκινάμε τον διαλογισμό παρατήρησης. Κάνοντας λοιπόν αυτό το διαλογισμό παρατήρησης, μπορείτε να κάνετε στο συνειδητό σας κομμάτι, είστε εσείς στο συνειδητό κομμάτι, πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Και να το επαναλάβετε αυτό κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στη διαλογιστική κατάσταση για 10 λεπτά, ξέρω εγώ, όσο βρισκόσαστε. Επαναλάβετε. Αυτό είναι μία άσκηση διαλογισμού στο πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Και ξέρετε τι θα κάνει ο εμπρόστιος λευκός, το 40%. Θα αρχίσει να ενώνει όλα αυτά τα νευρονικά δίκτυα πίσω-πίσω και θα αρχίσει να δίνει εντολές και θα ψάξει πώς μπορείτε να γίνετε ευτυχισμένος. Τόσο τεράστια δύναμη έχει το συνειδητό και όταν δίνουμε εμείς τις εντολές στο υποσυνείδητο και ξέρουμε πώς να τις δίνουμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε την πραγματικότητά μας όπως μας αρέσει, όπως αγαπάμε. Τι αγαπάς να έχεις περισσότερο στη ζωή σου? Παγωτό. Οπότε, το βράδυ, πριν κοιμηθείς, σκέφτεσαι το παγωτό, αισθάνεσαι ότι το τρως το παγωτό, το τρως είναι τόσο γλυκό, λιώνεις το στόμα σου, έτσι όμως δημιουργείς, αυτό φτιάχνεις, ξέρεις τι, το επόμενο πρωί κάποιος θα έρθει και θα σου δώσει ένα παγωτό, έτσι το φτιάχνεις. Επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, κάτσε και γράψε, έτσι αλλάζει τη ζωή σου, κάτσε και γράψε ποιες είναι οι σκέψεις οι οποίες σε ταλαιπωρούν. Παιδιά, επειδή δουλεύουμε πάρα πολύ μηχανικά, συνήθως δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι σκέψεις που μας ταλαιπωρούν. Είμαστε ασυνείδητοι. Η μηχανή δουλεύει καθημερινά. Παίζουν τα προγράμματα, αλλά εσύ δεν τα καταλαβαίνεις. Οπότε, κάποια στιγμή κάτσε το πρωί που θα ξυπνήσεις. Το πρωί θα την κάνεις την άσκηση.
Και δες λίγο. Τι έχει συμβεί την προηγούμενη μέρα. Παρατήρηση. Και μέσα από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη μέρα, θα αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι ποιες είναι οι σκέψεις οι οποίες σε ταλαιπωρούν. Ποια είναι τα πραγματάκια τα οποία χρειάζεται να τα γράψεις και να τα αλλάξεις. Γιατί μόνο αν κάτσεις και γράψεις θα συνειδητοποιήσεις. Εδώ μέσα να γίνεται ένας χαμός. Είναι έτσι όλα. Μπερδεμένα. Αχταρμάς, το είπα και πριν. Είναι ένα χάος. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μόνο όταν κάτσεις και γράψεις θα περάσουν από το υποσυνείδητο στο συνειδητό. Θα τα καταλάβεις και τότε θα μπορέσεις να τα αλλάξεις. Και τι θα κάνεις μετά. Αυτό βέβαια προφανώς δεν είναι μόνο μια σκέψη η οποία σε την ανάγκη σε βασανίζει. Έτσι. Είναι πάρα πολλές σκέψεις. Ξεκίνα σιγά σιγά με αυτά που είναι τα πιο εμφανές. Ωραία. Μετά τι θα κάνεις. Πάρε μια κόλλα χαρτί. Δίπλα. Και θα γράψεις τι θέλεις να αλλάξεις. Παραδείγματος χάρη θα γράψεις. Δυσκολεύομαι στη σκέψη του δεν αξίζω. Λέω συνέχεια κάθε μέρα στον εαυτό μου ότι δεν αξίζω. Ξέρετε πως οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό και ότι λένε ότι δεν αξίζουν. Είναι τόσο χαμηλή η αυτοεκτίμησή τους γιατί το πρόγραμμα που παίζει μέσα τους είναι τόσο δυνατό που παίζει καθημερινά και το δεν αξίζω που το βλέπεις. Το βλέπεις ότι δεν προσπαθείς για τίποτα στη ζωή σου, δεν προσπαθείς να αλλάξεις δουλειά, δεν προσπαθείς να αλλάξεις την υγεία σου, δεν προσπαθείς να αλλάξεις την ψυχοσύνθεσή σου. Υπάρχουν 1000 πράγματα που λες δεν αξίζω και δεν προσπαθείς. Είναι ένα υποσυνείδητο πρόγραμμα το οποίο παίζει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ότι λες δεν αξίζω, αλλά η πράξη σου αυτό δείχνει ότι δεν αξίζεις. Οπότε, κάτσε και γράψε αυτό το δεν αξίζω. Και στην άλλη κόλλα χαρτί που θα πάρεις, κάτσε και γράψε. Αξίζω. Είμαι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και δημιουργώ κάθε μέρα τη ζωή μου έτσι όπως αγαπώ. Αλλά δεν θα το κάνεις μια φορά. Θα χρειαστεί να το επαναλάβεις για να φτιάξεις αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, παιδιά, για να αλλάξει, χρειάζεται επανάληψη. Φανταστείτε τώρα, εγώ είμαι 41 χρονών. Τα προγράμματα που παίζουν είναι εδώ και 41 χρόνια. Δεν γίνεται να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται επανάληψη. Μου λένε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα δεν έχω δει αποτελέσματα και δουλεύω 2 μήνες. Παιδιά, δεν είναι δουλειά 2 μηνών. Δεν είναι δουλειά 3 μηνών. Είναι δουλειά μια ζωή για να αρχίσει να αλλάζει. Το σημαντικότερο κομμάτι που θα αρχίσει να βλέπει καθώ θα δουλεύει με τον εαυτό σου. Και το σημαντικότερο κομμάτι είναι ότι ενδιαφέρεσαι για εσένα. Ενδιαφέρεσαι και θες να σε αλλάξεις, θες να αλλάξεις τη ζωή σου. Ενδιαφέρεσαι και θες να αλλάξεις την εσωτερική σου ποιότητα. Γιατί τα πάντα ξεκινάνε από μέσα. Δεν έχει να κάνει με το τι συμβαίνει έξω στη ζωή σου. Έξω είναι το αποτέλεσμα το οποίο εσύ το έχεις δημιουργήσει. Άλλαξε μέσα σου να είσαι χαρούμενος. Και το λιγότερο που μπορεί να συμβεί όταν θα αρχίσεις να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, θα αρχίσεις να ασχολείσαι με την εξέλιξή σου, θα είναι να αισθάνεσαι καλά. Θα είναι να είσαι όμορφο. Να ξυπνάς ωραία και να κοιμάσαι ωραία. Και μετά θα έρθουν και όλα. Θα έρθουν και οι σχέσεις, θα έρθουν και τα χρήματα, θα έρθουν τα πάντα. Αν ξέρεις πώς μπορείς να διαχειριστείς αυτό το καταπληκτικό σώμα, αυτό το υπέροχο μυαλό, θα δεις πώς η μηχανή καθημερινά θα πηγαίνει από μόνη της. Παιδιά, όταν θα εγκαταστήσετε, γιατί από δικό μου παράδειγμα και από άλλα παιδιά που βλέπω, όταν θα εγκαταστήσετε τα καινούργια προγράμματα στη ζωή σας, δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε για να είστε ευτυχισμένοι. Δεν θα χρειάζεται να προσπαθήσετε για να δημιουργήσετε μια καλή σχέση με έναν σύντροφο. Θα δημιουργήσετε μια καταπληκτική σχέση με τον άνθρωπο τον οποίο θα έρθει στη ζωή σας, γιατί θα ξέρετε πώς να είστε ευτυχισμένοι. Και πλέον δεν θα βάζετε παραδείγματος χάρη ανθρώπους στη ζωή σας οι οποίοι δεν αξίζουν. Θα βάζετε ανθρώπους μόνο οι οποίοι αξίζουν και έχουν να σας προσφέρουν και θέλουν να εξελιχθούν. Παραδείγματος χάρη θα θέλει να μπει ένας άνθρωπος στη ζωή σας. Εσείς έχετε ανέβει συνειδησιακά τώρα. Ο καθένας, δεν κρίνουμε κανέναν, ο καθένας στο δικό του σημείο εξέλιξης, στο δικό του επίπεδο, τους αγαπάμε όλους. Ο καθένας είναι στο δικό του δρόμο, παιδιά. Δεν μπορούμε να επέμβουμε για κανέναν και ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Παίρνω την ευθύνη της ζωής στα χέρια μου και αλλάζω τη ζωή μου. Οπότε έρχεται ένας άνθρωπος, εσείς έχετε ανέβει επίπεδο, έχετε ανέβει συναισθηματικό επίπεδο, είστε στη χαρά, είστε στην αγάπη, είστε στην καλήνη, στην αφύπνιση. Και βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σε χαμηλή συναισθηματική κατάσταση, σε χαμηλή δόνηση. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι δουλεμένος με τον εαυτό του, γνωρίζει τον εαυτό του, ξέρει πώς να δουλεύει, ξέρει πώς να εργάζεται, ξέρει πώς να δημιουργεί καθημερινά τη ζωή του, δεν πρόκειται να βάλει έναν τέτοιο άνθρωπο στη ζωή του ποτέ, γιατί είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει πώς αυτός ο άνθρωπος είναι σε ένα πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Και εκεί είναι που έχουμε φτάσει στο εκπληκτικό επίπεδο της συνειδητοποίησης. Αρχικά της συνειδητοποίησης του εαυτού, αλλά και της συνειδητοποίησης των άλλων ανθρώπων. Γιατί μέσα από τους άλλους ανθρώπους
Ουσιαστικά μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Έτσι δουλεύει, παιδιά. Αν δεν δούμε τους άλλους ανθρώπους, όχι, δεν λέω να τους κρίνουμε, δεν λέω να τους χτυπήσουμε στον τοίχο, γιατί όταν χτυπάς κάποιον στον τοίχο, τον χτυπάς. Χτυπάς εσένα. Ακριβώς. Δεν λέω τέτοιο πράγμα. Απλά να παρατηρήσεις. Και αν θέλει κάποιος τη βοήθειά σου και τη συμβουλή σου, μπορείς να τη δώσεις. Αλλά δεν θα τραβήξουμε κανένα το χεράκι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για κανέναν. Έτσι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς όλο τον κόσμο. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και να φτιάξει τον εαυτό του. Οπότε, μόλις αρχίζεις και αλλάζεις τις επιλογές σου, όπως έλεγα πριν, για να αλλάξεις, χρειάζεται να αλλάξεις, για να αλλάξεις την προσωπικότητά σου, χρειάζεται να αλλάξεις τις επιλογές σου. Χρειάζεται να κοιμηθείς το βράδυ νωρίς, να κάνεις το διαλογισμό σου σε 10 η ώρα, να φας όμορφα, να σκεφτείς όμορφα, το συναίσθημά σου να είναι σε ωραία κατάσταση. Τα τέσσερα πραγματάκια τα οποία ορίζουν την συναισθηματική, την πνευματική και τη σωματική υγεία είναι η σκέψη, το συναίσθημα, η διατροφή και η άσκηση. Όταν, παιδιά, ξέρεις πώς να δουλέψεις σε αυτά τα τέσσερα πράγματα, τότε ουσιαστικά θα είσαι υγιής. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, που δουλεύουν μόνο σε πνευματικό επίπεδο και δεν δουλεύουν σε επίπεδο σωματικό. Το σωματικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην το αφήνετε στην άκρη ποτέ αν θέλετε να φτιάξετε τη ζωή σας. Χρειάζεται να έχετε σωματική υγεία και το σώμα σας να είναι δυνατό. Γιατί το σώμα θα είναι δυνατό και επίσης θα υπάρχει και πνευματική διάβγεια. Και όχι μέχρι τα 60 και μέχρι τα 70. Μέχρι το τέλος που θα φύγετε από εδώ πέρα. Βλέπουμε, εγώ το βλέπω και από μένα. Είμαι αθλητής από τότε που με θυμάμαι. Δρομέας, κάνω γιόγκα, έτσι. Το σώμα μου, όταν είναι σε καλή κατάσταση, πετάω. Όταν είναι κάποιες μέρες, το σώμα μου το αφήνω. Πέφτω και πνευματικά. Ωραία. Έχουμε δει τόσους μεγάλους δασκάλους να βγαίνουν από εδώ πέρα. Όταν αφήνουν το σώμα τους, δεν το ασκούνε, αρχίζει και πέφτει. Πέφτει η πνευματικότητά τους. Οπότε την άσκηση μην την αφήνετε. Να την έχετε μέσα στην καθημερινότητά σας. Και επίσης καθαρίζει η συνειδησιακή κατάσταση μέσα από την άσκηση. Καθαρίζει η συνείδησή σας. Εδώ το κομμάτι. Αρχίζει και φεύγει η σαβούρα η οποία παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί όλοι δεν κάνουμε. Δεν είμαστε σαβούδες να κάνουμε διαλογισμό όλη μέρα. Έτσι, υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Έχουμε δουλειές, έχουμε παιδιά, υπάρχουν προβλήματα γιατί συναναστρωγόμαστε με ανθρώπους. Οπότε, λέει κάποιος, αχ, τι να κάνω όλη μέρα, είμαι σε αυτή τη δουλειά. Ρε φίλε, τι να κάνεις όλη μέρα, δεν κάνεις και τίποτα για να αλλάξεις όμως. Πρέπει κάτι να κάνεις για να αλλάξεις. Με συγχωρείς. Οπότε, για να αλλάξουμε, χρειάζεται να είμαστε σε μια συγκεκριμένη συντήρηση σε αυτό το επίπεδο. Επίσης, το λέω συχνά, δεν ξέρω, όποιοι έχετε δει και βιντεάκια δικά μου, το έχετε δει. Το παγωμένο ντους, παιδιά. Εγώ το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι κάτι εξαιρετικό. Κάνω μόνο παγωμένο ντους χειμώνα καλοκαίρι. Το ξεκίνησα προοδευτικά. Δεν λέω ξαφνικά να μπείτε και να ξεκινήσετε και να κάνετε παγωμένο ντους. Είναι σοκ για τον οργανισμό. Δεν παίζουμε, δεν σοκάρουμε τον οργανισμό. Έτσι, με τη φυσιολογία του οργανισμού δεν παίζουμε. Αλλά έχει άπειρα θετικά. Επίσης, ανεβάζει τη συνειδησιακή σας κατάσταση, ανεβάζει την τόνισή σας. Η όρεξη που έχεις είναι σε ένα καταπληκτικό επίπεδο. Ωραία. Επίσης, κάνει πάρα πολύ καλό για το νοσοποιητικό, για το δέρμα σας, για το κυκλοφοριακό σας, για την καρδιά σας. Έχει χίλια δύο καλά. Αλλά, αν έχετε καρδιαναπνευστικά προβλήματα, πρέπει να το κοιτάξετε, μην το κάνετε. Απλά το λέω ότι είναι μία τεχνική η οποία θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Τι άλλο είπαμε, ο διαλογισμός, η άσκηση, η διατροφή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, για να είμαστε καλά, για να είμαστε χαρούμενοι, για να νιώθουμε όμορφα. Όσο πιο βαριά είναι η διατροφή μας, τόσο πιο δύσκολα αποτοξινώνει το σώμα. Ωραία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Είπαμε διατροφή, σκέψη, συνέστημα και άσκηση. Το γράψιμο επίσης. Όσο περισσότερο γράφετε τώρα που είπε και ο Μίλτος, ο Μίλτος έχει γράψει και ένα βιβλίο επίσης. Έπιε και το βιβλίο, Μίλτο. Βγαίνει σε λίγο καιρό. Μπράβο, τέλεια. Γράφετε όσο μπορείτε, παιδιά. Γράφετε. Όσο μπορείτε τις σκέψεις σας να τις γράφετε για να βγαίνουν. Να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει εδώ μέσα. Πώς λειτουργεί όλη αυτή η μηχανή. Γιατί να κρατάμε ημερολόγιο. Και το ημερολόγιο είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Να γράφεις σήμερα τον απολογισμό της ημέρας σου. Να το γράφεις τι έκανα σήμερα. Και ξέρεις τι, όταν θα γράψεις τον απολογισμό της ημέρας σου και θα θες να εξελιχθείς, την επόμενη μέρα θα γίνεις καλύτερος. Θα είσαι πιο καλός. Είπε επίσης όταν πέσετε στο κρεβάτι σας. Αναλογιστείτε. Πόσο καλά να πήγα σήμερα. 1/10. Ένα στο 10. Πόσο.
τι είναι αυτό που μπορώ να εξελίξω και μπορώ να αλλάξω και να το βάλω αύριο στην καθημερινότητά μου. Ποιους ανθρώπους μπορούσα να βοηθήσω και δεν τους βοήθησα. Επίσης, κάτι εξαιρετικό για να είμαστε καλά, για να έχουμε υγεία σωματικά και ψυχικά, είναι η προσφορά μας στον συνάνθρωπο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ό,τι πιο ύψιστο, ό,τι πιο όμορφο μπορούμε να κάνουμε για την ύπαρξή μας εδώ πέρα. Βοηθήστε όσο πιο πολύ μπορείτε τους ανθρώπους μέσα από την καρδιά σας, σε όποιο επίπεδο κι αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι με ένα post το οποίο μπορεί να κάνετε στα social. Μπορεί να είναι με ένα τηλέφωνο που μπορείτε να κάνετε. Μπορεί να είναι με μια βοήθεια που μπορείτε να δώσετε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο. Μπορεί να είναι με ένα φαγητό που θα πάτε σε έναν άστεγο. Είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι με μια όμορφη σκέψη και ένα όμορφο συνέστημα που θα στείλετε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα, ο οποίος δυσκολεύεται. Η δράση βέβαια είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να υπάρχει δράση μέσα στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Είναι ό,τι πιο όμορφο πραγματικά μπορείτε να κάνετε και θα δείτε πόσο ωραία θα νιώθετε όταν θα προσφέρετε πραγματικά μέσα από την καρδιά σας. Έτσι. Λοιπόν, έχω να πω χίλια δυο τώρα. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε καμιά ερώτηση. Πάμε, ελάτε. Τη Γλυκερία πρώτα. Αυτό που είπες πριν, για τον άγνωστο στον δρόμο, το Μίλτο, το παράδειγμα, ναι, που σου είπε κάτι. Ναι. Δεν είσαι θύμα του Μίλτο. Ποιανού? Του εαυτού σου. Ναι, του εαυτού σου είσαι θύμα. Εσύ είσαι το θύμα ουσιαστικά. Αλλά όταν αφήνεις τη δύναμη και στην παίρνει ο Μίλτος, είσαι θύμα και του Μίλτου και του εαυτού σου. Δηλαδή να. Το πρόγραμμα λέει ότι είσαι θύμα. Το προγραμματάκι που έχει μέσα εδώ λέει ότι είσαι θύμα. Ναι. Εντάξει, οπότε είσαι θύμα του εαυτού σου και είσαι θύμα και του Μίλτου που επειδή σε επηρέασε. Θύμα του Μίλτου. Ε? Α, το Μίλτου. Πάμε, παιδιά, ερώτηση. Έλα, μην το λέτε. Βασικά δεν είναι ερώτηση, είναι κάποιες σκέψεις που έχω. Ναι. Επειδή αυτή την ερώτηση πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος την έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και έχω γράψει και πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, διότι γι' αυτό ήταν το βιβλίο. Και κατέληξα σε ένα κομμάτι που δεν το έχει αναφέρει πολύ, την ευγνωμοσύνη. Μπράβο. Και στο άλλο που το έχει αναφέρει πάρα πολύ, την εξέλιξη. Ότι είναι μπράβο, τα δύο έψιλον που οδηγούν, ναι, στην ευτυχία. Δηλαδή, ναι, ευγνωμοσύνη, να χτίσω μια βάση, δηλαδή τι έχω τώρα και είμαι ευγνώμων για όλα αυτά, και να το φέρω από το υποσυνείδητο στο συνείδητο και ίσως και στο χαρτί, να μην τα θεωρώ πλέον δεδομένα, να σκεφτώ ότι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην τα έχουν αυτά και να εύχονται να τα έχουν, και να μην αρκεστώ μόνο σε αυτό, αλλά να είμαι και σε μια διαδικασία που να βλέπω το μελλοντικό μου αυτό σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή να μπω σε μια διαδικασία εξέλιξης και έτσι να δημιουργηθεί το συνέστημα της ευτυχίας. Ναι, αυτές οι δύο ποιότητες είναι, παιδιά, πολύ σημαντικές, και ειδικά η ευγνωμοσύνη είναι η ποιότητα του δεν περιμένω για να λάβω, είμαι ήδη και λαμβάνω, είμαι ήδη, δεν χρειάζεται να έρθει κάτι για να νιώσω ευγνωμοσύνη. Είμαι ήδη ευγνώμων, γιατί έχω ένα καταπληκτικό σώμα, ένα καταπληκτικό μυαλό. Είμαι μια καταπληκτική ψυχή. Έχω μια υπέροχη ζωή, ένα καταπληκτικό σπίτι. Για όλα αυτά είμαι ευγνώμων. Έχω μια καταπληκτική κόρη, συγγνώμη. Για όλα αυτά νιώθω ευγνωμοσύνη. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι. Είμαι ήδη τώρα. Και όταν πραγματικά ενεργοποιήσεις αυτή την ποιότητα της ευγνωμοσύνης μέσα σου, θα δεις τεράστια αλλαγή στην καθημερινότητά σου. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ποιότητες. Και καλλιεργείται κιόλας. Ναι. Όλα καλλιεργούνται μέσα από τον προγραμματισμό που κάνουμε εμείς με τον εαυτό μας. Ο προγραμματισμός ουσιαστικά είναι η επανάληψη. Έτσι. Η συνήθεια. Επαναλαμβανόμενες συνήθειες. Αλλά χρειάζεται πειθαρχία, αφοσίωση. Πρέπει να έχεις καθημερινά ένα τελειτουργικό. Να έχεις τελειτουργία. Αυτό πρέπει να σε βάζει ο γονιός από νωρίς. Ακριβώς. Από την άψη και να μετά να σε εκπαιδεύει πάνω σε αυτό. Έτσι. Αυτό. Χρειάζεται εκπαίδευση. Και όταν εκπαιδευτείς, μετά δεν θα προσπαθείς. Έχει εκπαιδευτεί τελείως. Πάνε από μόνο του, μηχανικά τα πάντα. Ωραία. Ritual καθημερινό, παιδιά, για να φτιάξουμε τη ζωή μας. Άλλη ερώτηση. Έλα, πες. Πώς μπορώ να μην βαριέμαι? Θα κάνεις παρέα, θα κάνεις παρέα πολύ με τη μαμά σου και με τον μπαμπά σου και δεν θα βαριέσαι. Και πώς καταλαβαίνω άμα κάποιος άνθρωπος είναι χαμηλά ή υψηλά συνειδησιακά? Άμα τον βλέπεις και είναι συνέχεια γκρινιάριχη, κατσούφης, αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα. Δηλαδή η Αριάδνη είναι χαμηλά συνειδησιακά? Η Αριάδνη έχει πρόβλημα. Ναι, γεια σας. Το όνομά σας? Αγγελική. Γεια σας, Αγγελική. Πώς μπορώ να ξεχωρίσω? Είπαμε ότι προσφέροντας έναν άνθρωπο ανεβαίνουμε, ναι, συνειδησιακά.
Πώς μπορώ να ξεχωρίσω πότε αυτή η προσφορά υπερβαίνει λίγο τα όρια, γιατί ξέρεις, αν προσφέρεις, πολλές φορές εξαντλείσαι όταν προσφέρεις συνεχώς και παραμελείς τις δικές σου ανάγκες. Αρχικά ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, Και μετά για... φορά ας πούμε, μέσα από τη ζωή, μέσα από τα... τις ανάγκες, παρασύρεσαι. Ναι. Αυτό είναι. Χρειάζεται να, να είσαι συνειδητοποιημένο. Ότι ναι, είσαι θύμα. Ναι. Ότι πάρα πολλά είσαι εσύ και μετά είναι οι άλλοι. Δεν είναι, αυτό είναι εγωκεντρικό, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αν εγώ δεν είμαι καλά, πώς θα είναι οι άλλοι καλά. Με ναρκισισμό δεν κινδυνεύεις από αυτό. Χρειάζεται να ξέρεις τον εαυτό σου. Αν την έχεις ακούσει και πετάς στα ουράνια και νομίζεις, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Χρειάζεται να σε ξέρεις, να σε γνωρίζεις. Έτσι, υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι και ναρκισιστικό αυτό. Πρέπει να πατάς τη μύτη. Ταπεινά. Ταπεινά. Δεν, χωρίς να, να νιώθεις όμορφα για αυτό που, για αυτό που είσαι. Και όχι να σε βλέπεις τον καθρέφτη σαν το... Καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να έχεις ισορροπία μέσα σου. Ναι, συναισθηματική ισορροπία. Έλα, Σουλτάνα, πες μου. Εγώ βασικά δύο επιθετήσεις θέλω να κάνω και να με διορθώσετε. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το πρώτο, πιστεύω ότι ένα από τα πιο δυνατά προγράμματα που είναι καθιστημένα σε όλους μας είναι το πρόγραμμα το οποίο μας είναι πιο εύκολο και ανώδυνο να παρατηρούμε τους άλλους παρά τον εαυτό μας. Είναι δύσκολο πραγματικά να παρατηρήσεις τον εαυτό σου. Κάνω χρόνια που είμαι σε αυτή την κατάσταση, ευτυχώς. Βλέπω τα αποτελέσματα και τώρα έτσι σιγά σιγά παρατηρώ λίγο και τους άλλους και όπου μπορώ δίνω, σε εισαγωγικά. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να ξεπεράσουμε από τα πιο δύσκολα προγράμματα είναι πώς θα παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, αυτούς και μετά να προχωρήσουμε στην παρατήρηση στην εξωτερική. Συνήθως όταν παρατηρούμε, κρίνουμε. Αυτό. Αυτό. Το οποίο είναι το χειρότερο. Θα πω, να τελειώσει λίγο συζητάμε και θα πω. Αυτό λέμε, είναι επεκταθώ για να μιλήσω κι άλλοι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, και αυτό το καταθέτω έτσι σαν δικό μου δικιά μου εμπειρία, είναι ότι επειδή και εγώ έτσι λίγο σε όρημη ηλικία, και τώρα που είμαι μεγάλη, και πριν 10 χρόνια, 12 που είχα την πρώτη μου αφήτηση με ένα βιβλίο που διάβασα, πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί μπορεί αυτό που μπορεί να πετύχεις να έχει τέτοια διάσταση, τόση ουσία και ευτυχία, αυτό που απολαμβάνω κάθε μέρα πάω στη θαλασσίτσα μου το πρωί και κάνω τους διαλογισμούς μου και εκεί κάπου θα φτιάξω σιγά σιγά και την ομάδα μου. Ναι, τέλει, μπορεί τέλει. Και κάποιοι από εδώ μέσα να είναι η ομάδα μου στη θάλασσα. Λοιπόν, θα έρθουμε, θα έρθουμε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Και μόλις που τολμάω και βοηθάω και κάποιον συνάνθρωπο, μου λέει ευχαριστώ και του λέω ευχαριστώ εγώ και θα εξελίσσω μέσα από αυτό που βλέπω που κάνεις. Που καταφέρεις και είναι αλληλένδετο αυτό. Yeah, και σε ευχαριστώ, το λέω και έτσι ανοιχτά εδώ πρόσωπο. Γιατί με βοήθησες μαζί με όλες τις άλλες συγκλίνουσες φιλοσοφίες και διαβάσματα και ακούσματα να πετύχω αυτό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την ηλικία. Αυτό θέλω να καταθέσω. Είμαι τόσο ευτυχισμένη κάποιες φορές που δεν το έχω νιώσει όλα τα προηγούμενα 40 και χρόνια της ζωής μου. Αυτό ήθελα να πω. Ότι ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο. Είμαστε όλοι τόσο ωραίοι και νέοι και ξεκινάμε τώρα. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Έλα, Σέβη, συγγνώμη να μεταφέρω. Εγώ έχω ακούσει ότι για να αλλάξεις την επιθυμία σου, η καλύτερη τεχνική είναι μέσω του καθρέφτη. Ωραία, ναι. Πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή. Μπορείς. Πρωί. Στην πιο ίδια συγκεκριμένη. Ορίστε. Πας στον καθρέφτη και αρχίσεις και μιλάς εσένα, στον εαυτό σου. Έτσι. Αρχίσεις ουσιαστικά και αντιμετωπίζεις αυτό το οποίο μισείς, αυτό το οποίο κρίνεις, αυτό το οποίο χτυπάς. Γιατί εκεί είναι ουσιαστικά που είσαι αντιμέτωπος. Ωραία. Και αρχίζει η αποδοχή. Για μένα η συγχώρηση, παιδιά, δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Έως καθόλου. Παίζει όμως η αποδοχή. Έτσι, η αποδοχή του εαυτού για να σε αγαπήσεις. Εντάξει. Να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε για τον καθρέφτη. Ναι, ναι. Επειδή αναφέρατε αρνητικά συναισθήματα, εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Είπατε να πας στον καθρέφτη, να του πεις ότι είσαι αυτό, είσαι εκείνος και είναι αυτός. Όχι, δεν είπα αυτό. Αρχίζεις και σε βλέπεις ουσιαστικά και αρχίζεις και ξεκινάς και λες θετικές δηλώσεις. Σε εσένα. Έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά τα οποία κρίνεις. Εντάξει, αυτό εννοώ. Εγώ ξέρω ότι πας μπροστά στον καθρέφτη. Αυτό εννοώ. Και λες τα καλύτερα λόγια στον εαυτό σου. Γιατί αν δεν τα πεις εσύ, δεν θα τα πει κανένας άλλος. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, συμφωνώ. Αθανασία. Γεια σου, Αθανασία. Δύο ερωτήσεις. Έλα, ναι. Για αλλαγή προθεσίσεων, είχα ακούσει ότι χρειάζεται να καταλαμβάνεις περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, άμα ξεπεράσει το 24ωρο και δεν το έχει πει,
ακυρώνει και πρέπει να πας πάλι από την αρχή. Ωραία, η δουλειά είναι καθημερινή, δεν σταματάει. Ναι, εννοώ ότι άμα κάνεις 25 ώρες, αντί για λιγότερο από 24, ακυρώνει όλη η προσπάθεια και πρέπει να κάνεις πάλι. Όχι, εντάξει, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα τώρα, αλλά δεν είπα να το κάνεις μία μέρα σήμερα και μετά από τρεις μέρες. Χρειάζεται στην αρχή, ειδικά που δουλεύεις, να μην χάνεις μέρα. Στην αρχή που δουλεύεις. Δηλαδή, 5-6 φορές την εβδομάδα. Την 7η, άντε, μία να τη χάσεις. Όταν ξεκινάς να λάβεις τα προγράμματα τα οποία δουλεύουν τόσα πολλά χρόνια, δεν μπορείς να χάνεις ημέρες. Την πρώτη 3-4 μήνες πρέπει να είναι εντατική. Και το δεύτερο είναι να ήθελα να πείσω για να σβήσουν οι περιοριστικές επιτήσεις. Αρκεί μονάχα να βάλεις καινούριες ενδυναμωτικές ή κάτι πρέπει να κάνεις με τις προγράμματα. Κοίταξε, αρχικά δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι η αλλαγή των επιπιθήσεων μέσα στο υποσυνείδητο, αλλά είναι και συνάμα και συναισθηματική δουλειά που χρειάζεται να γίνει. Είναι διπλή η δουλειά, εντάξει. Έλεγε, γεια μου, έλεγε. Ναι. Ήθελα να πω ότι στα πρώτα στάδια εγκατάστασης των προγραμμάτων των καινούριων υπάρχουν μεγάλες αντιστάσεις. Και εκεί είναι που δεν πρέπει να σταματήσεις. Γιατί έρχεται ο παλιός εαυτός και λέει, μα δεν αξίζω την καινούργια ζωή. Εκεί είναι που πρέπει να μην σταματήσεις. Ακριβώς. Ναι, χρειάζεται υπομονή, υπομονή, παιδιά, και όλα θα αλλάξουν. Έλα, έλα, έλα. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα αυτό που θα πω με αυτή την κοπέλα, αλλά θεωρώ, θα το πω λίγο ένα level παραπάνω. Θεωρώ προσωπικά ότι έχω καταφέρει να υλοποιώ αρκετά γρήγορα ό,τι θέλω και με χαίρομαι πολύ γι' αυτό και με οραματισμούς και με διάφορες άλλες τεχνικές. Παρ' όλα αυτά, όταν όμως, δηλαδή είναι σαν να πηγαίνω στην πηγή, να φτάνω και να ξαναγίνεται ξανά το ίδιο. Και αυτό είναι τρομακτικό και μου προκαλεί τρομερή απογοήτευση. Δηλαδή, δηλαδή καταφέρνω να υλοποιώ αυτό που θέλω και ως διαμαγείας μετά ή να το χάνω γρήγορα ή να το χάνω μετά από καιρό και να λέμε γιατί αφού το κατάφερα, το υλοποίησα σχεδόν γρήγορα και ακριβώς αυτό που ήθελα. Ναι. Μετά από λίγο καιρό, χαλάει. Μήπως δεν ήταν αυτό που ήθελες όμως πραγματικά. Μα είχε συμβεί άπειρες φορές και λέω πώς γίνεται να υλοποιώ ακριβώς αυτό που θέλω και μετά από λίγο καιρό να, σαν να μπαίνει ξανά αυτό που είπε ο παλιός μου εαυτός λοιπόν, και να μου διαγράφει κατώ. Αυτό το λοιπόν, είναι συνειδησιακή κατάσταση η οποία πέφτει. Ωραία. Δηλαδή για να κρατάς πράγματα στη ζωή σου χρειάζεται να είσαι σε μια δόνηση σε ένα επίπεδο και πάνω. Μήπως μπαίνει ο φόβος εκεί πέρα. Μπαίνουν διάφορα προγράμματα τα οποία δεν έχουν φύγει εντελώς. Ωραία. Εν τω μεταξύ αυτός ο προγραμματισμός, παιδιά, για να εγκατασταθεί, θέλει καθημερινή δουλειά. Δηλαδή, η συναισθηματική κατάσταση στην οποία θα δουλέψω το πρωί και το βράδυ, πρέπει να δουλέψω κάθε μέρα. Δεν είναι ότι θα δουλέψω για ένα μήνα και μετά να τα αφήσω. Δεν άλλαξε. Γι' αυτό φεύγουν αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει. Έτσι. Έλα, Αντρέα μου, έλα, γουρ. Πώς ανεβάζεις το συνέστημα? Με τον διαλογισμό που θα κάνουμε τώρα. Το πράγμα τον έχουμε κάνει και μαζί πολλές φορές. Μερικές φορές λες, θέλω να κάνω κάτι και να νιώθω. Ωραία. Αυτό με δυσκολεύει πολύ. Το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει μαζί. Το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει μαζί. Εξαιρετικό. Εντάξει. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν με το πρόγραμμα το πρωί? Έχουμε πει τα χέρια στην καρδιά. Επίσης φτιάχνω προγραμματισμούς υποσυνείδητου. Νομίζω το γνωρίζετε όλοι. Φέρνουμε τα χέρια στην καρδιά. Και αυτό το οποίο διαμορφώνεται με το συναίσθημά μας αρχίζει και ενεργοποιείται μετά. Αλλά θέλει να το δουλέψουμε κάποιες μέρες. Και μετά αυτό το βάζει στην καθημερινότητά σου. Προγραμματίζει το σώμα σου και είναι στη χαρά, παιδιά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεχώς σε θλίψη. Κάθε μέρα είναι σε θλίψη, δεν αλλάζει αυτή η κατάστασή τους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους, το σώμα τους, το μυαλό τους, το συναίσθημά τους σε θλίψη. Καθημερινά. Είναι μια ερωτική. Ναι, ερωτική συνθήκη. Είναι εθισμός. Συναισθηματικός εθισμός. Ερωτικός συναισθηματικός εθισμός. Άρα γιατί να τα γιατί, γιατί. Όχι, αυτό είναι το γνώριμο περιβάλλον. Τελείωσε. Άστο να κάτσουμε εκεί. Περίμενε. Μισό λεπτό. Αυτό που ήθελα να πω να ολοκληρώσω. Οπότε, εφόσον έχω φτιάξει με το νοσίμπο όλη αυτή την κατάσταση, με το πλασίμπο θα φτιάξω μια ωραία συναισθηματική κατάσταση, την οποία θα τη βιώνω και θα τη νιώθω καθημερινά. Όπως έγινα χάλια. Έτσι θα μπορώ να είμαι και καλά κάθε μέρα. Είναι πολύ απλά, παιδιά, τα πράγματα. Αυτοί που λένε ότι μία μέρα είμαι καλά, μετά την άλλη μέρα είμαι καλά, μία μέρα θα είμαι καλά, η ζωή είναι στιγμές, είναι επειδή δεν έχουν μάθει ακόμα να φτιάχνουν τη ζωή τους. Εντάξει. Πάμε. Δεν έχουν αναγνωρίσει κανένα. Δεν το ξέρω, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Όπως το συνέστημα στην αρχή κατάσταση αυτή, το να είσαι μονίμως σε υψηλό επίπεδο συναισθηματικό, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να δουλέψει όλη τη ζωή για να το φτάσει αυτό. Δηλαδή, ούτε με μία περίοδο ενός έτους κάνοντας διαλογισμούς και μετά που φτάνεις. Είναι πολύ βαθύτερα πράγματα, πολύ δουλειά. Πολύ γνωσιακά πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές που γίνεται.
Λοιπόν, ερώτηση ποιο είναι, η Γεωργία, έλεγε Γεωργία μου. Ήθελα συμπληρωματικά να τη φίλη εδώ. Την Εύα. Η Εύα εδώ μεταξύ είναι συγγραφέα και η Γεωργία είναι συγγραφέα. Ναι, και οι δύο. Σε τον ήλιο του κόμιστε. Λοιπόν, ότι κάποια πράγματα που τα προσπαθούμε, τα γράφουμε, κάνουμε ευγνωμοσύνε για αυτά και τα οραματιζόμαστε και τελικά δεν τα πετυχαίνουμε, είναι για καλό να μην γίνουν. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε λίγο καιρό αργότερα, ξέρει και ο Γιώργο γελάει, γιατί έχω προσπαθήσει πολλά πράγματα που επί του αποτελέσματος και στην πορεία κατάλαβα ότι για καλό μου δεν έγιναν. Σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο. Εκείνη τη στιγμή στενοχωριόμαστε και λέμε να δεν το καταφέραμε. Αλλά μετά από λίγο παρουσιάζεται κάτι πολύ καλύτερο και αντιλαμβανόμαστε γιατί χάθηκε αυτό για το οποίο προσπαθούσαμε καιρό. Και αυτό πάλι έχει σχέση με το πόσο αγάπη έχουμε δημιουργήσει γύρω από τον εαυτό μας. Όσο πιο πολύ έχουμε αγαπήσει τον εαυτό μας και έχουμε δημιουργήσει συνθήκες αυτές. Πρώτον, αυτό με τους ανθρώπους τους τοξικούς που είναι στο περιβάλλον, εγώ νομίζω ότι αυτόματα φεύγουν ή έρχονται για λίγο και απομακρύνονται, γιατί έχουμε μια προστασία γύρω μας που τους απομακρύνει, δεν πλησιάζουν καν, έτσι, δεν καλούμαστε καν να ασχοληθούμε μαζί τους, φεύγουν από μόνοι τους. Και το άλλο είναι ότι αυτό που εμείς βλέπουμε για κακό εκείνη τη στιγμή, λίγο αν περιμένουμε και με λίγη υπομονή, θα δούμε ότι μπορεί να είναι για καλό. Αυτά τα δύο. Εγώ θα βάλω μια. Άνω τελεία και πάλι θα δώσω πάσα σε εσένα. Σίγουρα γιατί θα ξεκινήσουμε με τον διαλογισμό, γι' αυτό παιδιά το λέω. Είμαστε εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, α, ορίστε, το όνομά σου. Ειρήνη. Ειρήνη. Έλα, Ειρήνη. Ειρήνη από την Κορυθό. Ναι. Κάθε μέρα από το μυαλό μου περνάνε σκέψεις, ιδέες και πολλές πληροφορίες. Έχω φτάσει λοιπόν σε ένα επίπεδο που ο υπερσυνείδητός μου επικοινωνεί μαζί μου. Μπορεί να είναι εικόνες ξεκάθαρες, μπορεί να είναι μία, αυτό που λέμε, η εσωτερική φωνή που μιλάει. Ναι. Και έχω δει αρκετές φορές ότι αυτό που μου λέει συμβαίνει μετά από λίγο, μετά από καιρό και να τυχιάζει. Ναι. Ήταν αλήθεια. Ναι. Πώς μαθαίνω να ξεχωρίζω ότι είναι. Δεν είναι το εγώ και είναι η εσωτερική. Και ότι είναι ένα αποτέλεσμα της φαντασίας μου. Ναι. Ναι, κοίταξε, αυτό γίνεται μέσα από δουλειά, έτσι. Όταν είναι κάτι πολύ, εκεί που μιλάει το εγώ, συνήθως κρίνει, συνήθως. Όταν είναι κάτι το οποίο είναι πιο ωραίο, πιο συναισθηματικό, πιο εσωτερικό, έρχεται με ένα πιο απαλό τρόπο, πιστεύω. Και νομίζω αυτό το βλέπεις και σαν πράξη μέσα στην καθημερινότητά σου, αυτό το οποίο έρχεται. Δεν ξέρω αν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι πιο μαλακός ο τρόπος στον οποίο έρχεται μέσα από την εσωτερική σου εσωτερική καθοδήγηση. Είναι θέμα συναίσθησης. Πώς μπορείς να το συναισθανθείς όλο αυτό. Έτσι τουλάχιστον το νιώθω εγώ. Καταλαβαίνω ότι χρειάζομαι δουλειά. Εντάξει. Το εγώ το καταλαβαίνεις πώς αναδύεται. Όταν παρατηρείς, γι' αυτό παιδιά λέω είναι πάρα πολύ σημαντικός ο διαλογισμός παρατήρησης. Αυτός ο βουδιστικός διαλογισμός, ο ινδουιστικός διαλογισμός. Ξέρουν οι μοναχοί, τον κάνουν 5.000 χρόνια. Είναι η παρατήρηση, είναι η αρχή. Αν δεν παρατηρήσεις, δεν μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Γι' αυτό λέω ότι κάτσε να παρατηρήσεις για να παρατηρήσεις το εγώ σου. Να δεις τι σου πετάει. Κάτσε να παρατηρήσεις για να παρατηρήσεις το υποσυνείδητό σου. Να παρατηρήσεις τον υπεραλυτικό νου. Χωρίς παρατήρηση, δεν μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Εντάξει, είμαστε στην ιδιαιτερότητα στην παρατήρηση και μετά ανεβαίνουμε επίπεδο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έλα, Έλα, ρε. Έχω κάνει και ψυχανάλυση, έχω κάνει και όλο αυτό το κομμάτι. Χωρίς να θέλω να δείξω την κομμάτι της ψυχολογίας, απλά εκ του αποτελέσματος πιστεύω εγώ προσωπικά ότι οι ενεργειακές θεραπείες και οι ενεργειακές τεχνικές έχουν πιο γρήγορα, άμεσα και σταθερά αποτελέσματα από μια μακροχρόνια ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία. Αυτό ήθελα να πω. Έχει εξελιχθεί οι ενεργειακές θεραπείες, παιδιά. Να μην το πάμε ενεργειακές μονοθεραπείες, να το πάμε λίγο πιο ολιστικά. Η ολιστική αυτή προσέγγιση. Παιδιά, συγγνώμη, μισό λεπτό. Η ολιστική αυτή προσέγγιση έχει εξελιχθεί τόσο πολύ που έχει εξελιχθεί μέσα από την επιστήμη πλέον. Το επίπεδό της έχει φτάσει σε ένα τεράστιο βαθμό και γνωρίζουμε πλέον επιστημονικά μέσα από εγκεφαλογραφήματα, από κραδιογραφήματα, πώς αντιδράει ο οργανισμός μέσα από αυτές τις τεχνικές. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ άμεσα στους ανθρώπους. Στην Αμερική, στον Καναδά, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τον λένε Dispenza. Εντάξει, είναι ένας μοναδικός, δεν μπορώ να πω, είναι άνθρωπος εξαιρετικός. Άνθρωποι δεν βλέπανε και βλέπουνε, άνθρωποι δεν ζούσανε και ζούνε, άνθρωποι σηκωθήκανε από τις καρέκλες, άνθρωποι
τι να σας πω τώρα, έχει, αυτό που έχει κάνει είναι καταπληκτικό. Φανταστείτε πώς, μέσα από την επιστήμη το έχει κάνει. Δεν είναι τζαμπατζή, πώς το να τζαμίσει. Ο άνθρωπος με επιστημονικά δεδομένα το έχει κάνει. Φανταστείτε τι δύναμη έχει ο άνθρωπος και μπορεί να φτιάξει τον εαυτό του. Φανταστείτε. Γι' αυτό λέω ότι πλέον έχουμε ξεφύγει σε επίπεδο. Έχει πάει σε ένα ολιστικό επίπεδο όλη αυτή η κατάσταση. Ωραία. Και αυτός ο διαλογισμός λοιπόν που θα κάνουμε είναι ένας τρίτος διαλογισμός. Μπαίνει στο κουβαντικό πεδίο. Θα πούμε στο κουβαντικό πεδίο, ναι. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πάμε για το τέτοιο. Έλα, Ελένα. Έτσι, Μαράκα. Sorry, Ελένα. Επειδή στο κουβαντικό πεδίο δεν το βλέπω. Το κουβαντικό πεδίο το νιώθεις και το βιώνεις. Ναι, επειδή όμως δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εκπαιδευτεί να έχουμε επαφή με αυτό. Ναι. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι συνδυόμαστε, γιατί λέτε ότι συνδυόμαστε ξέρω 6-7 φορές το δεύτερο από ό,τι θυμάμαι. Εκείνη το ασυνείδητο κομμάτι, πότε το καταλάβεις. Άρα δεν κάνουμε κάποιο πιο χειροπιαστό. Μπορείς τώρα, θα το κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Μέσα από τον διαλογισμό. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε για τις διαστάσεις. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα συνείδησης, όπως είπα και πριν. Ο ύπνιος, ο ξύπνιος, η υπερβατική κατάσταση και η ονειρική. Αυτά είναι τα τέσσερα επίπεδα της συνείδησης. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Ορίστε. Ναι, τα κινητά, παιδιά, να κλείσουμε όλοι. στο πρώτο ενεργειακό κέντρο.
κάτω από τα γεννητικά. Μείνετε λίγο, οραματιστείτε λίγο αυτή τη λευκή μπάλα σε αυτό το σημείο. Ευθυντενήσει σποδηλική στήλη, ρέει ενέργεια, χαλαρή όμη. Θα τη φέρουμε προς τα μέσα, θα εισπνεύσουμε από τη μύτη και θα ανεβάσουμε αυτή τη λευκή μπάλα φωτός μέχρι την κορυφή του κεφαλιού και θα κρατήσουμε την αναπνοή μας και τη λευκή μπάλα φωτός λίγο επάνω από το κεφάλι στο 7ο ενεργειακό κέντρο. Κρατάω την αναπνοή. Απελευθερώνω την ενέργεια.
πάτε εξαιρετικά, καταπληκτικά παιδιά. Πάμε. Σφίγγω. Ανεβάζω την ενέργεια ξανά προς τα πάνω. Λευκό φως μέχρι την κορυφή του κεφαλιού. Λίγα εκατοστά πάνω από το κεφάλι. Στο 7ο ενεργειακό κέντρο και θα μείνω εκεί, θα κρατήσω. Απελευθερώνω την ενέργεια. Και πάμε τώρα, θα σφίξω και θα ανέβω μέχρι την καρδιά. Θα ανεβείτε στο κέντρο της καρδιάς. Πάμε, φέρτε την ενέργεια στο κέντρο της καρδιάς με την αναπνοή. Εδώ, και κρατήστε τη στο κέντρο της καρδιάς. Στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο, εδώ, ένα λευκό φως στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο, στο στήθος ακριβώς. Κρατάω την αναπνοή μου. Ωραία, απελευθερώστε, αναπνεύστε και τώρα θα ενώσουμε την καρδιά με το 7ο ενεργειακό κέντρο. Πάμε. Ανεβάζω την ενέργεια μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, σφίγγω προς τα μέσα και προς τα πάνω, μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, 7ο ενεργειακό κέντρο, κρατάω την ενέργεια και συνδέω το 7ο ενεργειακό κέντρο με το 4ο. Μια λευκή γραμμή έχει συνδέσει αυτά τα δύο ενεργειακά κέντρα της δημιουργίας. Ηλεκτρομαγνητική δημιουργία. Απελευθερώστε την ενέργεια. Πάμε ακόμα μια φορά. Σφίγγω, ανεβάζω προς τα μέσα και προς τα πάνω μέχρι την κορυφή του κεφαλιού την ενέργεια. Κρατάω και φέρνω την ενέργεια στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο και ενώνω το τέταρτο με το έβδομο. Πάμε παιδιά, αναπνέουμε. Πάρτε μια αναπνοή. Ωραία. Θα ξαναπάμε στο 7ο ενεργειακό κέντρο τώρα. Σφίγγω. Ανεβάζω. Στο 7ο ενεργειακό κέντρο. Κρατάω την αναπνοή μου. Κρατάω την κοιλιά προς τα μέσα. Και θέλω να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε τον χώρο. Μόνο χώρος υπάρχει. Τον χώρο. Γύρω από το 7ο ενεργειακό σας κέντρο και να αρχίσετε να διευρύνετε αυτόν τον χώρο. Ανοίξτε το ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται στο 7ο τσάκρα. Απελευθερώστε, αναπνεύστε, αναπνέουμε. Αγάπης σε όλα μου τα κύτταρα. Τα κύτταρά μου δονούνται σε αυτή την υψηλή συνειδησιακή κατάσταση της αγάπης. Είναι κατάσταση, είναι σύνδεση με τη μονάδα. Είναι η εσωτερική μου σύνδεση. Είναι η εσωτερική σύνδεση με τον εαυτό μου, με αυτό που είμαι. Thank you.
Έχω αυθονία σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μου. Έχω αυθονία πνευματική. Είμαι αυθονία συναισθηματική. Έχω αυθονία υλική σε όλα τα επίπεδα στη ζωή μου. Στο ενεργειακό, στο νοητικό, στο συναισθηματικό, στο σωματικό. Ένας χορός δημιουργίας, ένας χορός υγείας σε όλα μου τα επίπεδα, σε όλη μου την ύπαρξη, σε όλες τις διαστάσεις. Thank you.
επανέλθουμε στο παρόν. Εισπνέουμε από τη μύτη. Εκπνέουμε. Εισπνέουμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή είναι η σύνδεση με το πεδίο. Πιστεύω να το νιώσατε και να το βιώσατε. Μπορείτε να το κάνετε κάθε μέρα αυτό. Κάθε πρωί, κάθε βράδυ, να φτιάχνετε τις μέρες σας. Είναι, παιδιά, αυτό είναι ένας πάρα πολύ έντονος προγραμματισμός που μπορείτε να κάνετε. Με αυτό το διαλύσουμε. Εντάξει, τοποθετείτε ό,τι θέλετε. Ακούσατε τα λόγια λίγο πάνω κάτω. Έτσι, βάλτε ό,τι θέλετε μέσα. Είστε απεριόριστοι, δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν υπάρχει περιορισμός στη γνώση, δεν υπάρχει περιορισμός στην πληροφορία, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε. Είμαστε στα πάντα απεριόριστοι. Αλλά πιστέψτε σε αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό πίστε. Αλλά νομίζω ότι όταν θα δεις να αρχίσει να αυτά τα αποτελέσματα να έρχονται, θα λες τι έφτιαξα ρε φίλε πάλι. Θα πω πω τι έφτιαξα ξανά. Δηλαδή, αυτά είναι τα μαγικά. Εγώ εκεί κουφαίνομαι, λέω τι έκανες πάλι. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ουσιαστικά τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Δηλαδή, θες κάτι και εγώ μου έχει τύχει να έρχεται και την επόμενη ώρα ή στα επόμενα 5 λεπτά. Φανταστείτε τι δύναμη έχουμε. Ας πούμε απλώς να σε αναβάλω. Δεν θα σου πω τώρα, θα το πω με ένα μυστικό. Αύριο θα σου πάει παγωτό. Παγωτό. Διαλογισμός και με ανοιχτά μάτια και όποτε θέλει. Και διαλογισμός και με ανοιχτά μάτια, αλλά πρέπει να είσαι πολύ έμπειρος. Πολύ έμπειρος για να το κάνεις. Αν σε βοηθάει το περιβάλλον. Μπορείς. Αλλά το κάνουμε για να μην έχεις ερεθίσματα. Μπορείς να το κάνεις με ανοιχτά μάτια. Αυτό. Έτσι. Επίσης, παιδιά, έχω όποιος θέλει. Αυτό το διαλογισμό τον έχω μαζί. Όποιος θέλει. Επίσης, έχω και ένα σεμινάριο κβαντικού πεδίου και προγραμματισμό υποσυνείδητου μέσα σε ένα DVD που έχω φέρει για όποιον θέλει να το πάρει. Έτσι, είναι 4 πράγματα τα οποία έχω βάλει μέσα. Και μια συνάντηση μαζί μου, μια συνεδρία μαζί μου
Ιντερνετική. Όποιο θέλει μπορεί να το πάρει, το έχω στα 50 ευρώ. Απλά σα το λέω, όποιο ενδιαφέρεται. Εντάξει, το έχω σε προσφορά για το σεμινάριο και αυτά τα παιδιά που βρίσκονται στο σεμινάριο. Το DVD και η συνάντηση μαζί μου. Αυτά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, παιδιά. Είστε καλά, παιδιά.